Εγώ να σε γράφω, αλλά εσύ δεν τα βγάζεις τα γραμματά μου. Μωρέ, γράφω εσύ και κάτι θα γίνει. Εντάξει, να σε γράφω. Και να είσαι φρόνιμος, ακούς, έλα... να μην τσακώνεσαι. Έλα τώρα τη δουλειά μου, δεν ξέρω εγώ τώρα. Όπου είναι να τσακώνουμε, θα τσακώνουμε. Όπου είναι να κάνω το κουράγιο, το κουράγιο, έτσι. Και τι θα κάνω χωρίς εσένα, Μιχαλιό μου. Τι να σου πω, ξέρω εγώ να σου γράψω τι θα κάνω εγώ εκεί πέρα, να κάνεις και εσύ εδώ πέρα. Να μου γράφεις, Μιχάλη μου. Κι εγώ μέρα και νύχτα θα παρακαλώ την Παναγία να σε κρατάει γερό. Ένιω σου, Λενιό μου. Και μη στεναχωριέσαι. Και να ξέρεις, μόλις με το καλό απολυθώ από το στρατό θα περάσουμε δακτυλίδια. Μιχάλη μου. Λενιό μου, παρακάλα να γίνει αυτό που θέλω. Να γίνω λοκατζής, να φορέσω την πράσινη σκούφια. Αν γίνει αυτό θα μου φανεί παιχνίδι ο στρατός. Μιχάλη. Έλα. Άντε πάμε. Μιχάλη, ναι. Όμως θα μου στείλεις μια φωτογραφία να σε καμαρώσω, ε? Μόνο μια. Μιχάλη. Άντε ρε, Μιχάλη. Είσαι εσύ, λέει. Τι μου εγώ. Ναι. Α, τι μου εγώ. Λουκατζής μου, τι με βλέπεις, τι με. Με τέτοια χάλια, ρε. Τι χάλια, χάλια. Χάλια, ετοιμαζόμουν μέσα, εσείς βιάστε. Πριν που είπαμε, για ψάρεμο πάμε. Γιατί έφυγες από την αφορά. Πως δεν έφυγα, δεν πήγα ακόμα. Τώρα ετοιμαζόμουν και τα αλλάζουν χειρολογία, με συγχωρείτε, αλλά αλλάζουν τις αρβίλες, τις αλλάζουν. Θα φας και μια καμπάνα, ρε. Που να φάω κουραμάνα καλύτερα παρά καμπάνα. Αλλά παίρνω τα παπούτσα, δεν είχα παπούτσα να βάλω. Σε ποιο λόγο ανήκεις. Πουστά. Σε ποιο λόγο ανήκεις. Στο 14ο λένε. Και πώς σε λένε. Μιχαλιός Καραμιχάλης. Μιχαλιός Καραμιχάλης. Μάλιστα. Μιχαλιός Καραμιχάλης. Μάλιστα. Καλό να σε έχω υπόψη μου, κατάλαβες. Αμέσως. Μιχαλιός Καραμιχάλης. Μάλιστα. Έλα πήγαινε τώρα. Μάλιστα. Και κοίταξε. Εδώ τέτοια δεν περνάνε. Μάλιστα. Και με μένα δεν τη βγάλεις καλά. Να το ξέρεις. Πουστά. Δεν τη βγάλεις καλά με μένα, λέω. Όπως νομίζεις. Όπως νομίζεις. Έλα μωρέ σου μιλάνε. Ακόμα
ακόμα δεν το πήρες απόφαση, συνάδελφε. Κι ούτε πρόκειται να το πάρω. Εμείς στενοχωριέσαι, άσχημα βολεύτηκες εδώ μέσα. Άσε με, μωρέ, άσε με. Εγώ περίμενα 1000% να είμαι στα ΛΟΚ. Δεν μπορώ μέσα στα γραφεία, θα σκάσω, το καταλαβαίνεις. Μόνιμος είσαι. Υπομονή. Φαντάρι είμαστε. Έλα, Μιχάλη. Καραμιχάλης. Καραμιχάλης. Πο. Τι καραμπουμπούνας είναι αυτός. Καλά, μωρέ, μη στενοχωριέσαι. Να μη στενοχωριέμαι, μου λες. Αμάν, ο διοικητής. Και τι με ήθελε. Καραμιχάλης. Διατάξτε, κύριε Σταγμαντά. Δεν διατάξω, δεν σου είπα να γιοποιήσω τον υπασχευτή. Μάλιστα. Το ξέχασες. Όχι, ήμουν αφηρημένος. Αφηρημένος, άκου αφηρημένος. Βρε, πού σε βρήκαμε εδώ πέρα. Πού σε βρήκαμε, ρε. Άκου εδώ. Ορίστε. Εγώ φεύγω τώρα και πάω πάνω στο επιτελείο. Για πίσω του υπασχευτή να με περιμένει. Θα αργήσω εδώ. Μάλιστα. Βρε, πού σε βρήκα. Ποιος είναι εδώ μέσα. Ποιος είναι εδώ μέσα. Άτε ρε, γαλείς. Πας σε καλός. Έτοιμος για πάνω. Τι είπα για πάνω. Για πάνω, για σκίσεις. Είμαστε καλά και πάντα ανεβογό. Επάνω, βέβαια. Και αλλά τώρα κύριε Λοχία, τώρα παίζουμε τώρα κροβάτσι μου, εγώ ανεβώ και πάει στα σκηνάτα. Όχι, δεν πάει εσύ. Θα πάει αυτός. Δεν θέλει να πάει το παιδί, γιατί άστε να πάει. Περάς το παιδί, εσύ θα πας. Και αλλά Παναγία μου, να ο άλλος θέλει να πάει με το ζόρι και δεν ανεβώ, εγώ δεν πάω. Με συγχωρείς, αλλά δεν μπορώ πάω εκεί πάνω. Δεν φοβάμαι, τι σε κάνω τώρα, δεν είμαι εγώ για τα λόγω, εγώ τα άπαγω. Κατάλαβα βρε πως είσαι ακατάλληλος, από την πρώτη στιγμή εγώ. Αναφορά αύριο και δρόμο. Δρόμο ρε. Μακάρι κύριε Λοχία μου, μακάρι. Από το στοματάκι σου και στο Θεού του ους. Δεν μπορώ εγώ, δεν θέλει ψουμουμένα παιδιά. Δεν κοιμήθηκα όλη νύχτα, Λενιό μου. Φαίνεται ότι τα έχει χαμένα. Το γράμμα του που μαύρισε την ψυχή. Αν και ο δικός μου έχει μαραζώσει και εκείνο. Και να ξέρεις ότι ο ένας ζηλεύει τη θέση του άλλου. Ας κάνουν υπομονή, βρε Λενιό μου, στο κάτω-κάτω στρατιώτες είναι. Αν ο καθένας πήγαινε όπου ήθελε, τότε σε τι θα διέφεραν από τους τουρίστες. Αυτό να μου πεις. Αν θα του γράψει ένα γράμμα και θα τα ψάλω. Ακούς εκεί, δεν τρέπεται να φοβάται γυμνάσια. Μόνο σε μένα ήξερε να κάνει το σκληρό. Αν θα τον συγυρίσω εγώ. Συνταγματέας Καραδήμος, ομιλείτε παρακαλώ. Εσύ, Μερούλα μου. Ναι, μπαμπά, εγώ είμαι. Σας πήγα να σας πω ότι σήμερα το μεσημέρι δεν θα φάω μαζί σας, γιατί ξέρετε, έχω εγγλέζικα μία μετρή. Μα πάλι εγγλέζικα. Μα εχθές είχες εγγλέζικα, βρε παιδί μου. Ναι, μπαμπά μου. Χθες είχα μάθημα, σήμερα και μεθαύριο. Καλά, καλά. Μετά τα εγγλέζικα κατευθείαν σπίτι, σε παρακαλώ. Κατευθείαν σπίτι, τα ακούς. Άντε, γεια. Γεια. Αυτά τα εγγλέζικα δεν μου πολύ αρέσουν. Διατάξτε, κύριε Σταγματάρχα. Δεν διατάξω. Δεν σου πάρα καφέ. Πού να καφέ. Τώρα το είχα υπόψη μου. Το είχες υπόψη. Από το είχες υπόψη. Πήγαινε το καφέ. Έπαιρνε το καφέ. Αμ δεν κάνεις εσύ για εδώ. Αμ δεν κάνεις εσύ για εδώ. Για να μου να κάνεις κούρσες, άνθρωπος είσαι εσύ ή πειρατικό ταξί, με ζάλισες. Πάψε Μαριάν, γιατί σε κυριεύσει η αναισθησία. Δεν είμαστε καλός. Παιδί μου, είναι στα εγγλέζικα η μέρη, κατάλαβε το. Εγγλέζικα. Αυτή κοντεύει να μάθει περισσότερα από τον Τζόρτζι. Όπου της ρωτά που είναι η μέρη, στα εγγλέζικα. Πού να σου πω, στα γιαπωνέζικα. Ναι, τώρα θα λύσεις εγώ, θα τηλεφωνήσω στο καθηγητή της. Ή μάλλον όχι, γιατί θα την εκθέσω. Τότε κάτσε. Γιατί εγώ δεν είμαι σελήνη να με τριγυρνάνε οι δορυφόροι. Κάτσε και ησύχασε. Ανησυχώ, τρέμω. Δεν βλέπεις τι γίνεται σήμερα στην κοινωνία. Ένα κορίτσι το έχω. Αν το χάσω. Έτσι έτρεμες και για μένα, ώσπου μ' άφησες το ράφι και ησύχασε. Μα εσύ έμεινες το ράφι από το ξερό στο κεφάλι. Ξερό μου το κεφάλι. Τόσους γαμπρούς σου βρήκαμε, έπρεπε να σου βρούμε, βλέπεις. Ο ένας σου ξύνιζε, ο άλλος σου μύριζε. Έπρεπε να σου βρούμε τον εφοπλιστή να σου δώσω. Ναι, τον εφοπλιστή, σιγά λέγεται για αστείο να γελάσουμε. Εγώ μια φορά έκανα το καθήκον μου σαν αδελφή. Σου μεγάλωσα την κόρη σου. Ναι. Τώρα στο λέω μια για πάντα.
φεύγω για την Αυστραλία. Εκείνη η τελευταία μου ελπίδα. Να πας στο καλό, να πας στο καλό. Αλλά αυτή γιατί αργεί. Τώρα θα μου πεις εσύ ότι είναι πάλι στα εγγλέζικα. Ή στα αγγλικά λοιπόν, σπουδαίων ρόλων παίζει η προφορά. Η προφορά, πρόνανσέισιν. Δεν θα ομιλείτε ποτέ με ανοιχτό το στόμα. Ποτέ. Never, never, never. Ούτως όλοι μόνον οι Αμερικανοί. I am πάντοτε θα ομιλείτε με το στόμα κλειστό. Και πώς θα μιλάμε κλειστό το στόμα, κύριε καθηγητά? Αυτό ανήκει εις άλλο μάθημα, το διδάσκω εις τους προχωρημένους. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν, the door, the door, the door, η πόρτα, η πόρτα, the table, table, τα μπλάς της τσέπης που λένε να πούμε και τώρα. Δηλαδή το τραπέζι, ήθελα να πω. Κυρία καθηγητά, και το πάρτι πώς λέγεται εγγλέζικα? Στριμοξέισου. Σας άρεσε μόλις αυτούς τους στριμοξέισου. Σκεπή, σκεπή. Λοιπόν, συνεχίζω. The barber. The barber. Barber, you know, barber. Φιλμ. Μα αυτά είναι ελληνικά, κύριε καθηγητά. Σάρα, από αυτά τα λένε στην Αγγλία. Όλοι θα μας μάθετε εμείς στην Αγγλία. Είπα, πώς πω, μιλάς στην Αγγλία. Οι Σκοτσέζοι μιλάνε όπως και οι δικοί μας. Τους ανέλα και αυτοί που θα είναι. Λέει, ορίστε, Στούρνος, Στούρνος, Μίστερ Παπαδόπουλος, Στούρνος, yes, yes. Λοιπόν, τι έλεγαν, έλεγαμε λοιπόν ότι... I'm here. Καλημέρα σας. Oh, Miss Fagg, how are you? Χαίρετε, κύριε Αρθούρε. Oh, no, Αρθούρε, Αρθούρ, όπως λέμε, Αρθουράν. Τζιν, Αρθουράν. Χαίρετε, Μίστερ Άρτουρ. Oh, that's right, that's right. Τι έγινε, ρε παιδί μου, μαύρα εις κάναμε για να σε δούμε. Ξέρετε, κύριε καθηγητά, ήθελα να σας πω ότι θα διακόψω για λίγο τα μαθήματά μου. Oh, terrible, terrible. Και γιατί, ρε κορίτσι μου? Να, γιατί μεταφέρουν τον πατέρα μου στην Ξάνθη και θα πάω μαζί του. Oh, Ξανθέσιον, I know, Ξανθέσιον. Και ξέρετε, όταν επιστρέψω θα συνεχίσω τα μαθήματά μου, γι' αυτό ήρθα να σας πω να μην ανησυχείτε. Oh, so sorry, so sorry. But, τι να γίνει. Και ήσουν και πολύ καλή μαθήτρια. Λέξη δεν έμαθες πανά θεμάσαι, λέξη. Χαίρετε, Μίστερ Άρτουρ. Ελπίζω να σας δω σύντομα. Oh, το ελπίζουμε, όλοι το ελπίζουμε, να ξαναειδωθόμεν. Bye, bye. Bye, bye. Χαιρετισμού στην Γορφάλ. Bye. 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 Άντε στο καλό, άντε στο καλό. Καλά σου είπα ότι δεν θα αργήσω. Ναι, ναι, καλά, έχω μια δουλειά. Γεια σου. Άργησα. Όχι και πολύ, κάθεσε. Τάσο, μη με μαλώσεις, είπα ένα μεγάλο ψέμα. Τι είδες? Είπα στον καθηγητή ότι ο μπαμπάς μετατίθεται στην Ξάνη. Α, εγώ δεν θα σε μαλώσω. Αλλά αν το μάθει θα σε κρεμάσει ο συνταγματάρχης. Φεύγω. Τι έγινε? Δεν τα μάθες, ήρθε. Ποιος? Η απόσπαση που σου είχα πει. Αντί να στείλουν εμένα στα λόγια, στείλαν τον ξαδερφό μου τον Μιχαλιό. Τώρα έρχεται ο Μιχαλιός εδώ και πάω εγώ στα λόγια. Ζήτω!
Ρε Λενιό μου, ετοιμάστε με καμαρώσεις. Επιτέλους θα φορέσω την πράσινη σκούφια και τρέμετε αλεξίπτοντα. Για να σας πάνε καλή επιτυχία. Ώστε τα έκανες μουσκεμα και σε θέσανε εκτός καταδρομών. Δεν σας αντελείβειν, κύριε Συνταγματάρχα. Λέω, δεν ήταν τυχερό να γίνεις καταδρομεύς. Ναι, μάλλον, για να το λέτε εσείς έτσι θα είναι, εφόσον και... Μιχαήλ Καραμιχάλης. Με συγχωρείτε, κύριε Συνταγματάρχα, Μιχαλιός, το χαϊδευτικό μου στο χωριό μου. Μιχαλιός, λένε, να τους Μιχαλιός. Δεν μου λες, Μιχαλιέ. Μάλιστα, κύριε Συνταγματάρχα. Από πού είσαι, βρε παιδί μου. Α, είμαι από την Ραχιά. Τα παλικάρια της Ραχιάς μας λέγανε, τα πηγαίνουμε και παίζαμε φουτμπόλια. Α, είσαι τα παλικάρια, είσαι στα παλικάρια της Ραχιάς. Ναι, μας λέγανε τα παλικάρια από τη Ραχιά. Δεν μου λες, ελεύθερος είσαι. Ορίστε. Ελεύθερος είσαι, λέω. Μπα, πολιορκημένος. Τι, πάρπος, τι. Αραβωνιασμένος εννοώ, κύριε Συνταγματάρχα. Λοιπόν, εσύ φαίνεσαι πιο έξυπνος από τον ξαδερφό σου. Είναι διαφορά κλάσεως, κύριε Συνταγματάρχα. Ωραία, λοιπόν, θα σε κρατήσω υποδοκίμη. Μα, σαν το πεπόνι που λέμε, το μακέρι. Ναι, καλά, ναι, λοιπόν. Εάν κάνεις, έχει καλός. Εάν δεν κάνεις, πάλι θα βγει. Όχι, κύριε Συνταγματάρχα, μη μου κάνετε τέτοιο κακό. Δεν τα ξέρω εγώ τώρα. Λοιπόν, εγώ θα σε κρατήσω για αγγελιοφόρο. Μάλιστα, δεν μου λες. Την Αθήνα την ξέρεις. Εξόψεως, δηλαδή έχω δει στη Ραχιά φωτογραφίες της Αθήνας πολλές. Το στάδιο, αυτά τα ξέρω όλα. Λοιπόν, άκου εδώ, το σπίτι μου δεν απέχει πολύ από τη μονάδα. Κοντά εδώ. Ναι, εδώ κοντά είναι φρόνημα. Λοιπόν, γιατί θα έχεις και υπηρεσία, θα στέλνω κάπου κάπου. Μάλιστα, κύριε Θεαμάτα. Μάλιστα. Λοιπόν, πήγαινε τώρα στον επιλογία σου. Μάλιστα. Και να του πεις να σε τακτοποιήσει. Μάλιστα. Ελεύθερος για σήμερα και αύριο πάλι εδώ. Ευχαριστώ, κύριε Θεαμάτα. Ευχαριστώ θερμός, κύριε Θεαμάτα. Θερμότατα. Πολύ ανοιχτομάτης μου φαίνεται αυτός. Θα τον κρατήσω. Για να ειδούμε. Έλα Τάσο, άργησες. Με συγχωρείς αγάπη μου, αλλά περίμενα το Μιλτιάδη για να πάρω το αυτοκίνητο. Α, έχεις και αυτοκίνητο, που το έχεις. Εδώ στη γωνία. Τι ήθελες να το φέρω εδώ να το δει η θειά σου. Πάμε τότε. Αχ, τσαπερδόνα, αχ, τσαπερδόνα. Σε ζηλεύω. Να, γι' αυτό θα πάω. Στην Αυστραλία να βρω το τυχερό μου. Άντε δηλαδή πρέπει να πουλάνε και σκοτώσουμε τα στρατά. Εσύ να προσέχεις, έπεσες απάνω. Έλα, δάσο μου φασαρία, θέλεις τη ζωριάτικα, πάμε. Κύριε καλό, 2 εκατομμύρια είναι η Αθήνα. Εμένα βρήκες σε σκοτώσεις, ρε παιδί μου, και είμαι και από τη Ραχιά. Εγώ δεν είμαι. Άντε, άντε δηλαδή τώρα, ας το καλό, ας το καλό. Σου ρουπέντε και σκοτώστε και τον κόσμο. Άντε, μπράβο. Ορίστε. Άντε, τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Κάτω στο φανταράκι. Χαιρετάω τον κύριο Πουλίτη. Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Έλα, τι θες. Έχεις τίποτα για καθάρισμα, τίποτα για καθαρτινούλα. Όχι, παρατάτε... όχι, άλλα πράγματα, άλλα πράγματα. Δηλαδή, πληροφοριακά μπορείς να με βοηθήσεις λιγάκι. Ό,τι θέλεις, ό,τι θες, τι θες τα πουλες. Παίρνω μέσα. Παίρνω μέσα γιατί κλείνουμε. Παίρνω μέσα, πώς σου λέω. Δικός, δεν παίρνω σε πόλη. Έλα, βρε, αδερφέ, παίρνω. Για λέγε φανταράκι να πούμε, τι θέλεις τώρα. Άντε γιατί κλείνουμε κιόλας, ε. Τι να θέλω. Μου είπαν του συνταγματάρχου του κυρίου Καραδήμου το σπίτι ότι να παίρνετε από ένα τέτοιο στυλβουτήριο. Όχι στυλβουτήριο, καθαριστήριο, ναι. Και να πάρω και τα ρούχα του με ο κύριο Πιλουχίας. Α, εντάξει, 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 εδώ είναι τα ρούχα του. Μάλιστα. Είναι πελάτης μου ο κύριος συνταγματάρχης. Πελάτης σου. Βέβαια, και η αδερφή του. Μάλιστα. Και η κόρη του. Μάλιστα. Οικογενειακός. Οικογενειακός, ναι, οικογενειακός. Η γυναίκα του πάει σε άλλο. Όχι, όχι. Δεν έχει γυναίκα. Είναι χείρος, χείρος, χείρος. Α, χείρος, γιατί ναι. Δεν τα ξέρω ακόμα. Εγώ είμαι τώρα καινούριος είμαι. Καινούριος. Είμαι καινούριος. Πάει και αλατζής είμαι, δηλαδή. Σου τα πέρτας. Θα ψωνίζω, θα τα πηγαίνω, δεν τα κάνω. Ο αγγελιοφόρος το καινούριος. Τέτοιος είμαι, τωρινός. Τώρα είμαι. Τυχερέ άνθρωπο. Τυχερός. Δεν αλλάζουμε τέσσερα, δεν αλλάζουμε. Τι να αλλάξουμε. Μακάρι, αλλά δεν γίνεται. Τυχερός είσαι. Γιατί. Να ξέρεις σε τι σπίτι μπαίνεις που διαθέτει ένα λουλούδι. Έλα. Λουλούδι. Το δικό μου το σπίτι, ξέρεις τι λουλούδια διαθέτει. Πουλάκερο κήπο. Όχι, δεν λέω γι' αυτό. Βρε. Αλλά γιατί λες. Την ξέρεις την κόρη του συνταγματάρχη, τη Μερούλα. Την κόρη του συνταγματάρχου, τη Μερούλα, όπως μιλες, δεν μπορώ να την ξέρω, διότι καινούριος είμαι.
Ρώτησε εμένα που την ξέρω και λιώνω σαν το κεράκι της λαμπρής. Μπράβο, και δεν σε φαίνεται για έτσι. Πάνω από 10 κουστούμια έχω κάψει χαζεύοντάς την. Τη βλέπω να περνάει και την καμαρώνω. Μπράβο. Αλλά το κακό είναι ότι δεν μας δίνει σημασία, κατάλαβες φαταράκι. Ναι. Σημασία δεν μας δίνει. Εγώ όμως θα επιμείνω. Θα επιμείνω. Κατάλαβα. Θα μείνει η γειτονιά χωρίς ρούχα. Το όνομά σου φαταράκι. Α, εμένα. Ναι. Μιχαλιός. Α, Μιχαλιός σε λένε. Καραμιχάλης. Μιχάλης Καραμιχάλης. Μιχαλιός. Μπράβο. Εμένα με λένε Αριστομένη, αλλά με φωνάζουν Μένιο, κατάλαβες. Μάλιστα, έτσι. Που λες Μιχαλιό μου. Συντονιμία δηλαδή. Ναι, μπράβο, το ναι, ναι, ναι. Το άριστο και το λες Μένιο. Μένιο, σκέτο. Σκέτο, ναι. Μένιο. Μάλιστα, καλό. Που λες Μιχαλιό μου, αυτό το κορίτσι μου έχει ανάψει μεγάλη φωτιά. Εμένα τι με νοιάζει, κύριε Φτέμο. Να σου πω, να σου πω. Αφού καμιά φορά που έρχεται εδώ να πάρει κανένα φουστανάκι, κανένα αυτό που φέρνει. Μάλιστα. Λοιπόν, είμαι έτοιμο να τη τα πω όλα. Ναι. Αλλά δεν μπορώ, ρε Μιχαλιό. Δεν και μπορώ. Άγιες. Και έχω με τι θα πει τίποτε. Μα ανεβαίνει ένα κόμπο εδώ στο λαιμό, βρε. Ένα κόμπο με πιάνει. Είναι ότι τραβά, έτσι. Έτσι που λες Μιχαλιό μου. Αλλά πού σε. Εγώ δε. Φέρτε ρούχα τώρα. Θα επιμείνω. Να επιμείνω. Τώρα θα επιμείνω, σου λέω. Δε. Φέρτε ρούχα και παράτα μου τώρα. Έχει κόμπου. Έχει τέτοιο πιέζει λίγο νερό να κατεβάσει το κόμπο. Κατάσυ με τώρα. Και πού σε, Μιχαλιό. Ναι. Οπότε δεν έχει δουλειά. Σιγά, έτσι σιγά. Σιγά, όμορφα. 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 Οπότε δεν έχει δουλειά, Μιχαλιό μου, να έρχεσαι από εδώ να τα λέμε, έτσι. Μάλιστα. Θα σου έχω και το καφεδάκι σου. Μάλιστα. Θα σου έχω και τη λεμοναντίτσα σου και ό,τι θέλει. Εντάξει, εντάξει. Έτσι, Μιχαλιό μου. Έλα, μου μιλά όλο και γυναίκα και δεν το έχω μέσα στο φλέγμα μου. Αφού καταλαβαίνει τώρα. Μιλάει η καρδιά. Καλά, εντάξει. Μιλάει η καρδιά, έτσι. Εντάξει. Άντε. Γεια σου, Μιχαλιά μου. Χάρηκα που σε γνώρισα, βρε. Εγώ, θες χέρι. Γεια σου. Άντε, γεια. Ωραίο. Όλο εδώ πέρασες εσύ. Εδώ, εδώ, εδώ. Μάλιστα. Πού είσαι, Μιχαλιά, σε περιμένω, σε περιμένω. Ναι, Λαράκος. Ξέρω τώρα που φανταρίλει κι εγώ. Ναι, ξέρω, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Γεια σου, Μιχαλιά μου, γεια σου. Γεια χαρά σου. Άρε, τι χεράκια να μένεις υπό την αυτήν στέγην, Χριστέ μου. Πάψε, Χριστιανέ μου, να κουνάς το πόδι σου, σαν εκρεμές. Πάλι πέρασε η ώρα. Και μην μου πεις ότι έχασε το τρόλεϊ σαν εχθές, γιατί θα τα ακούσεις πάλι. Άξι να σου πω, βαρέθηκα να σ' ακούω να φωνάζεις. Ακούς, και άμα θέλεις την κόρη σου να είναι διαρκώς μέσα στο σπίτι σου, να βγάλουμε το πουλί από το κλουβί και να τη βάλουμε μέσα να κελαϊδάει. Πάλι ανοησίες και βλακίες. Τι να κάνουμε, εσύ είναι σε ξυπνάδες. Αλλά καλά θα κάνω, το αποφάσισα πια. Φύγω, θα φύγω να πάω στην Αυστραλία. 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 Να, μπομβουαγιάς και να μας γράφεις. Αν δε, τηλεγράφημα κάθε χρόνο θα στέλνω. Καλά, καλά. Να το, το κοριτσι λύσα, ξεσκά. Ο Θεός, επιτέλους. Τώρα, κοριτσάκι μου, τώρα, τώρα. Ο Θεός. Άγι, άγι. Έρχομαι. Έλα γιατί με έφαγε με την κρίνια. Έμπα, κοριτσάκι μου. Χαίρεστε. Ο συνταγματάρχης σου, ο κ. Καραδήμος, εδώ πέρα κάτω. Μέσα είναι. Μάλιστα. Δεν είναι η μέρη. Ένας φαντάρος σε ζητάει. Εσύ, Μιχαλιό. Ναι, και συνταγματάρχη. Έβαλες στολή μου, Ναι, την έφερα γιατί μου είπε ο κύριος Πιλουχίας του τηλεφωνήσατε εσείς, λέει. Και μου λέει να πάω στο καθαριστήριο, μου έδωσε και ένα χαρτί βέβαια και πάω στο καθαριστήριο και τον βρίσκω τον καθαριστήριο εκεί πέρα, ο οποίος θα καθυστερούσε. Και του λέω, είναι δυνατόν τους κυρίους συνταγματάρχο μου τα ρούχα να μην είναι έτοιμα και τον επίεσα. Τον πίεσα πολύ και στα μάτια. Τα ετοίμασε και τα πήραμε. Εδώ είναι στην αδερφή μου. Από εδώ είναι η αδερφή μου. Ναι, κύριε, ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ, κύριε αδερφή του, κύριο συνταγματάρχου. Κάτσε, παιδί μου. Μάλιστα, θα μας κάνει τα θελήματα τώρα ο Μιχαλιός. Δεν μου λες, κάτσε να σου δώσω για τον κόπο σε ένα ποτό. Κόπο μου, μιλάτε κόπο μου, μιλάτε κόπο μου. Όχι, υποχρεώσεις μου, εξυπηρετήσω τον κύριο συνταγματάρχου. Εγώ είμαι φαντάρος του κύριου συνταγματάρχου μου, μαντάμ. Τι λέτε τώρα. Όχι, μαντάμ. Όχι, μαντάμ, δεν σπινείς. Μην αρχίσουμε να βγάλεις από τώρα. Καλά, 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 καλά. Όπως θέλετε, δεν σπινείς, μαντάμ. Μαντάμ, δεν σπινείς. Και δεν το λες και σωστά. Έλα, 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 καλά, καλά. Έλα, Μιχαλιό, έλα, κάτσε. Όχι, κύριε συνταγματάρχα, να πηγαίνω εγώ. Σε διατάσσω, έλα μαζί μου. Κάτσε. Πα. Γιατί δεν φοράς αρβίλες, παιδί μου. Με συγχωρείτε, κύριε συνταγματάρχα, αλλά στον πιλοχία που με στείλατε. Του είπα εγώ τι επισκευές θα γίνουν να πάρουν διότι λέω πάω στον κύριο συνταγματάρχη και μου λέει δεν θα φοράς άρβιλα. Μου λέει φοράς πολιτικά ή δεν μπορείς σούρτα φέρτα μέσα στο σπίτι του συνταγματάρχη φοράς αρβίλες μου λέει. Τάχα στον μπουκτσά αυτά είναι καινούργια, μην τα βλέπετε έτσι που είναι πετσιλημένα. Ναι. Τάχα εντάξει ήταν, εντάξει. Εντάξει. Καθαρά τώρα πήγαμε σκοτώσουν έξω και με πετσιλήσαν ένα αυτοκίνητο γιατί περάσαν παραλίγο με σκοτώσουν. Καλά στραβωμάρα είχαν. Στραβωμάρα, θα είχαν ή στραβωμάρα ή σωροπιάσματα κύριε συνταγματάρχα έξω. Σωροπιάσματα, ναι. Γλιτινόταν στο αυτοκίνητο μέσα. Και δεν με σκοτώσουν. Πώς ήταν. Δεν σε είδα. Ναι, δεν με είδαν. Κοτσά μου, σώμα δεν σε είδα. Μάλιστα. Και τσάψαλα. Δεν είπα, δεν μπορούσα έκτη. Λέω, σκοτώστε τα στρατά μέσα στον δρόμο. Είναι φοβερά πράγματα κύριε συνταγματάρχα. Δηλαδή, πώς συμβαίνουν έξω. Κάθε δύο βήματα, ντάκι, ζευγάρα, ντάκι. Δεν επιτρέπω εγώ αυτά.
Γλίκε με τι δρόμοι μέσα στα αυτοκίνητα, πού βαντίζετε. Πήρε το τιμόνι και φρύπτε όποιον βρει μπροστά. Αντροπή. 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 Μπράβο, παιδί. Βλέπω ότι έχει ηθικέ αρχέ. Βεβαίω, κύριε συνταγματάρχα μου, και έχω ηθικέ αρχέ, διότι είμαι εκ του χωριού μου έτσι φτιαγμένο. Διότι, κύριε συνταγματάρχα, ξέρετε τι μπορεί να συμβεί σε έναν γουνιό όταν δεν έχει τα μυαλά του σωστά. Εγώ τι να σα πω, δηλαδή. Φρυπίν και είχα μία κουπέλα θιά μου. Κόρη. Θα την είχα δημένη με τι αλυσίδε και την περπάταγα μαζί μου. Διότι δεν μπορείτε να διανοηθείτε περί ποιε καταστάσει πρόκειται όξο, κύριε συνταγματάρχα. Μπράβο. Είσαι άνθρωπο με ηθικά αρχά. Ευχαριστώ, κύριε συνταγματάρχα. Δεν μπορείτε δηλαδή να διανοηθείτε το τι συμβαίνει το σήμερα ημέρα. Α υποθέσουμε, κύριε συνταγματάρχα, εγώ το παίρνω και από άλλη άποψη το ζήτημα. Είναι ένα γουνιό. Ο γουνιό κάθεται σπίτι ήσυχο και σου λέει α πάει και το παλιάμπελο καθώσουν και εφόσον το παιδί μου είναι εντάξει, α πούμε. Ναι. Και η κορία σου κάνει κουρκουλαδίε. Μπορεί να το διανοηθεί. Μην παρεκτρέπεσαι. Εγώ παραντρέπομαι, κύριε συνταγματάρχα, αυτό δεν παραντρέπονται. Ναι, αλλά αυτό εξαρτάται από το γονιό. Σωστό. Α τολμήσει η κόρη δική μου να κάνει δύο πράγματα, να τη σφάξω. Έχει και κόρη. Βεβαίω. Δικιά σα. Μεγάλη. Κάπω. Μάλιστα. Μπράβο, να σα ζήσει. Ευχαριστώ. Να σα ζήσει. Πάρε ένα ποτό, παιδάκι μου. Ναι. Σου φέρω και σένα ένα. Ναι. Ωραίο που είναι. Μαργαρίτε. Ναι, ναι. Στην υγειά σα και να σα έρθουν όλα βολικά. Ευχαριστούμε. Και συνταγματάρχα μου, ο Θεό να σα τα δίνει ό,τι θέλετε και εσεί ό,τι επιθυμείτε. Ό,τι επιθυμείτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ επιθυμώ να πάω στην Αυστραλία. Πού να πάτε? Αυστραλία. Στην Αυστραλία. 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 Καλησπέρα σας. Γιατί άρχισες εσύ? Τώρα μόλις τελείωσα τα εγγλέζικα, πατερούλη μου. Τώρα μόλις τελείωσα τα εγγλέζικα. Βγαίνεις στο δωμάτιο σου, πάρα. Βγαίνεις στο δωμάτιο σου, γρήγορα. Εγγλέζικα τα λέτε εσείς αυτού να δω. Με συγχωρείτε κύριε Σταματάρχα. Εδώ μια μάχη γινόταν. Τι μάχη. Έλα πήγαινε πριν να πούμε τον καφέ ένα σκονάκι. Ξέρει αυτός. Πώς θε. Ένα καφέ και το σκονάκι. Ξέρει αυτός. Να έρθει ο υπέστης πάνω στο γραφείο. Ναι. Μπορώ, καφέ και σκονάκι. Ναι, ναι, ναι. Τα φέρω εγώ, κύριε, ναι, κύριε Σταματάρχα. Ναι, είπα. Σκονάκι και καφέ. Ναι. Καφέ και σκονάκι. Σκονάκι και καφέ. Καφέ και σκονάκι. Σκονάκι και καφέ. Το ξέρει αυτός. Έλα, πήγαινε, πήγαινε, σκονάκι πήγαινε. Σκονάκι και καφέ. Καφέ και σκονάκι. Το ξέρει αυτός. Διατάξτε, κύριε συνταγματάρχα. Έρχεται το ταχυδρομείο. Μάλιστα. Έχω όμως κάτι έγγραφα να υπογράψετε. Ναι, φέτα γιατί σε λίγο φεύγω για το επιτελείο. Όπως διατάξετε. Κύριε συνταγματάρχα, καφές και εκείνο το σκουνάκι που είμαι. Πρόσεχε, παιδί μου, πρόσεχε! Προσέχω, κύριε συνταγματάρχα, αλλά... Πάντως στην πλοκαγιά να προσέχουμε γιατί ήρθαν απανωτά τα ξαφνιάσματα και είδες πως έφυγε ο δίσκος, έτσι. Όχι τίποτα άλλο, δηλαδή κόντυψα να τη ζάρω μόλις σας είδα. Ευτυχώς που διατήρησες την ψυχραιμία σου. Μα είμαι ψυχός, είμαι από ψυχρά κλίματα γι' αυτό. Εγώ να δεις, Μιχαλιό, που μόλις είδα ξαφνιάστηκα. Παρό λίγο να λιποθυμίσω. Σου απαράδερφε, θα σ' άφηνα εγώ να πέσεις σε τσάκον αμέσως. Αστείο πράγμα. Και τώρα τι γίνεται? Εγώ και η Μέρη αγαπιόμαστε από πολύ καιρό. Μάλιστα. Υπάρχει όμως ένας σοβαρός λόγος που δεν μου επιτρέπει να τη ζητήσω τον πατέρα της. Ηθικές αρχές, κύριε Λουχαγέ, μπράβο, σε χαίρομαι. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα ακόμα λίγο καιρό να μην μάθει τίποτα στο Συνταγματά της. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι? Μπορώ να σας βουλέψω εγώ, δηλαδή. Θέλετε να αναλάβω τη δουλειά γιατί βλέπω το Συνταγματάρχη ψωνισμένο μαζί μου. Γι' αυτό σας λέω. Θέλετε? Ένα ναι, σας περιμένω και με εντάξει. Εκείνο που θέλουμε από σένα, Μιχαλιό, είναι να κρατήσει μυστικό αυτό που ξέρει. Και φαίνεσαι και καλό παιδί. Δεν πιστεύω να θελήσει να γκρεμίσει την ευτυχία μας, ε! Σω παραδερφέ τώρα, κάνετε ό,τι θέλετε τώρα. Έλα για όνομα του. Εγώ ό,τι είδα, ό,τι ξέρω τίποτα. Προδότης θα γίνουμε τώρα. Έλα Παναγία μου τώρα. Τι πράγματα είναι αυτά. Για σγά, για σγά. Φτιάξε Μιχαλιό, από μένα, ό,τι θέλεις. Στη διάθεσή σου. Καλά, θα σε έχω υπό την υποψία, μάτσε χρειαστώ τίποτα για καμιά άδεια. Θα με σουλαβείς. Και πού είσαστε, τα εγγλέζικα να κουπούν λιγάκι γιατί οι συνταγματάρχες δεν τα έχει με καλό μάτι από ό,τι βλέπω, έτσι. Τι ώρα, τι ώρα έχουμε, ώρα. Άντε, άντε σπίτι, σπίτι γιατί έχω ευθύνες. Θα μ' ακούτε, γιατί έχω ευθύνες, έτσι. Μένιο. Βρή, καλώς τα παιδιά, καλώς το Μιχαλιό το καμάρι του 14ου.
Καλό το Μιχαλιό μου. Τι έγινες, μωρέ. Τι βλέπω εκεί πέρα. Γιατί μέσα στο ψυγείο κάθεσαι. Α, να σου πω, παραθερίζω, Μιχαλιό μου. Μένεις να γίνεις κασάτος. Ρε το Μιχαλιό. Τι έγινες, μωρέ, χάθηκες, μωρέ. Ένα, τώρα βρέθηκες. Τώρα βρέθηκα. Μιχαλιό μου, μόνο εσύ μπορείς να με σώσεις, Μιχαλιό μου. Μιχαλιό μου, δεν είμαι καλά, δεν αισθάνομαι καθόλου καλά. Τι έχεις δηλαδή. Καίγομαι, δεν θα πει. Καρδιακά καίγομαι, Και δεν εδώ πιάσει την προσβεστική υπηρεσία, εγώ μην φαντάζομαι προσβέτη. Μιχαλιό, την είδα που πέρασε το πρωί. Ποια την εφορία. Ποια εφορία, πού ζεις, βρε. Το μαγιάτικο τριαντάφυλλο, βρε. Τη μερούλα, βρε. Δεν με λες τριαντάφυλλο και δεν καταλαβαίνω τι λες τη μερούλα. Ε, λοιπόν, και τι έγινε. Μιχαλιό μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν μπόρεσα να της πω κουβέντα. Πες τις δυο κουβεντούλες, βρε. Πες τις δυο κουβεντούλες. Ότι την αγαπώ. Πες της ότι τη λατρεύω, βρε, Μιχαλιό μου. Με δυσκολεύσει τη ζωή μου τώρα, δηλαδή. Πού να σου πω. Την αλατρεύεις και τέλος πάντων. Παρόλο το ότι εγώ έχω αναλάβει, δηλαδή, είπα από το χωριό μου, εγώ θα τα έχω καλά με όλους. Ας τη δουλειά τέλος πάντων, να πάμε να δω πώς μπορώ να συμβουλέψω. Με σώζεις. Πού είσαι. Ό,τι σου λέω θα κάνεις, έτσι. Ό,τι μου πεις, Μιχαλιό μου, τι είναι αυτά που λες. Ας τη δουλειά την παραπάνω μου εγώ. Κάνε την αρχή. Δύο κουβεντούλες και από εκεί και πέρα τα καθαρίζω. Κάτσε τώρα, μπορεί να πω και πέντε κουβεντούλες. Δεν έχει σημασία. Εγώ τη δουλέψω τη δουλειά. Μιχαλιό μου, να μου ζήσεις. Να δεις την τερμισόπεδο θα είναι ο Μένιος ο φίλος σου. Ξηγήσου δυο κουβεντούλες και θα δεις πώς θα περπατήσεις μαζί μου. Πώς θα περπατήσουμε, λεπεντιές. Στα όπα-όπα θα σε έχω. Εσύ καταλαβαίνω μου μιλάς. Μπυρικέτ και όπα-όπα και δεν μπορείς να καταλάβεις τι μιλές. Μίλα μου ελληνικά. Μιχαλιό μου, είσαι για απόψε να περπατήσεις μαζί μου. Για όπα-όπα. Για κέντρα, για διασκεδάσεις, για γλέντια σου. Ποινιές και τέτοια. Ποινιές δεν θα γίνει τίποτα. Χαλάσου μόνο, βρε. Έτσι πέμε. Είσαι... Περπατήσω πώς φανταριστικά. Τι είναι αυτά που λες, ρε. Μπα και διάλεξε, ρε. Το κατάστημα στη διάθεσή σου όλο. Το μάτι δεν τσάκω και κάνω από εκεί πέρα κανένα κουτσουμά. Εντάξει, ποιος αρέσει. Αυτό το δάμε κύριο κύριο αυτό το πρώτο, ναι. Τι είναι αυτό. Όχι, είναι βαπτιστήρα αυτό. Τόσους νάμαν. Τσάκω αυτό, τι είναι αυτό. Καλό αυτό, για εδώ με εδώ. Με πάει. Καλά, μου να χάμασταμαστε. Κούκλο, τι είναι αυτά που λες, τι είναι αυτά που λες. Θα πέσουνε τα τηλέφωνα, βρε βλάτη. Άντε, να πέσουν τα τηλέφωνα και να πέσουν τα κουστούμια πάνω και να πάνε τα πιο μέσα. Παναγία μου, είσαι ντερβίσης. Σε καμαρώνω, ρε, σε καμαρώνω. Εγώ το είπα, θα πειράσω καλό στρατιωτικό, το είπα εγώ. Δυο κουβεντούλες. Καλά, σε μπορεί να πω και πέντε. Καλά, είπα εγώ, θα περάσω ωραία στο στρατό, ε. Τι το κοιτάς, βρε. Ξέρεις τι σκέφτομαι, ρε Μένιο. Να είχα κανιά την καρδιά από αυτά να μην ρίξεις βεντούς στο βράδυ. Θα χορέψουμε. Βέβαια. Δεν χορέψεις κοπέλα σου, ε. Μετά. Δεν σε χορεύει εσένα, ε. Επίτηδες το κάνει, Μιχαλιό μου, για να ζηλέψω. Να ζηλέψεις, γιατί. Γιατί... Δεν πειράζει, τον αγαπάς, ε. Τον αγαπάω. Άμα τον αγαπάς, καλά κάνεις. Γι' αυτό του τα συγχωρώ όλα, Μιχαλιό μου. Καλά κάνεις. Τον αγαπάς σοβαρά. Πολύ σοβαρά. Πάρα πολύ. Πόσο καιρό. Δύο χρόνια τώρα γνωριζόμαστε και δεν έχω ακούσει από το στόμα του μία γλυκιά κουβέντα. Φαίνεται δεν λέει γλυκά λόγια. Αυτός είναι ξινολούγας. Όπως φαίνεται. Ξέρεις ότι εμείς οι δυο ταιριάζουμε. Σε παρακαλώ, Μένιο, πρέπει να ξέρεις ότι η Στέλλα είναι φιλανάδα μου. Αυτά είναι προλήψεις. Μα επιτέλους κατάλαβε το Μένιο ότι η Στέλλα σε λατρεύει. Δεν πειράζει, καλό της κάνει. Λοιπόν, πότε θα ειδωθούμε. Σ' αρέσει το χτενισμά μου. Όλα σε σένα μ' αρέσουν. Είναι το Νεφερτίτη. Εντάξει, λοιπόν, την Τρίτη, ε. Έτσι, ε. Έτσι, Μιχαλιό μου, έτσι. Αν βρισκόταν, Μιχαλιό μου, ένας άνθρωπος να του μιλούσε, να του λέγε να μην μου φέρετε έτσι. Να, εσύ, Μιχαλιό μου, εσένα που σε αγαπάει τόσο πολύ. Κατάλαβε, καινούργια ψυχικά θα κάνω. Αν τη μη σε νοιάζει, θα σε τακτοποιήσω εγώ. Θα του μιλήσεις. Γενικώς εδώ, παιδί μου, του μιλήσω. Άλλωστε, τη Μαριό μου το είπε εμένα. Μου λέει, κοίταξε εκεί πέρα που θα πας, Μιχαλιέ, θα τα έχεις με όλα καλά. Και θα τα έχω. Αντί, γεια σου. Γεια σου. Με σε νοιάζει εσένα. Φίτσα μου, θέλεις τίποτα, εγώ φεύγω. Στο καλό. Και κοίταξε να μην αργήσεις, κακομοίρα μου. Γιατί ο πατέρας σου με έχει τρελάνει με τις αγριοφωνάρες του. Δεν τον αντέχω πια. Ωχ, καλά, καλέ Φίτσα, εντάξει. Στο καλό. Βαρέθηκα πια εδώ μέσα. Βαρέθηκα. Απ' τη μια να βρίσκω δικαιολογίες να σκεπάζω εσένα και απ' την άλλη να ακούω τις αγριοφωνάρες του πατέρα σου. Ας το καλό να φύγω, αμάν να φύγω να πάω στην Αυστραλία, να βρω το μέλλον μου. Και σ' αφήνω εγώ να φύγεις, καλεθίτσα μου. Σ' αφήνω να φύγεις. Ναι, και θα σε ρωτήσω. Εγώ αν κάθομαι μόνο και μόνο για να σε καμαρώσω νυφούλα, να φιλήσω το στέφανό σου. Γι' αυτό πες τον προκομμένο, τον ξωματικό σου,
να κάνει γρήγορα γιατί το παρατράβηξε το σκηνή. Και εμένα με περιμένει η Αστραλία. Λίγη υπομονή, καλυθίτσα μου. Πολύ λίγο. Άντε τώρα, φεύγω, γεια σου. Στο καλό και όπως είπαμε, μην αργήσει. Ό,τι έχει να πει, να τα πει γρήγορα. Ακούς το ποδάρι που λέει. Καλά, καλυθίτσα. Ω. Και κόφτω αυτό το ρημάδι, το θίτσα, θίτσα, θίτσα. Γαμπρό ζητάω να βρω. Θα βρει, θίτσα μου, θα βρει. Γιατί να ξέρει, είσαι η πιο όμορφη θίτσα του κόσμου. Υπάρχει άλλη μία στο Κονγκό, Ζακυθινιά. Που λέτε, παιδιά, όπως είμαστε μέσα στο αεροπλάνο ξαπλωμένοι, φωνάζει ο λογαγός. Εγκαταλείψατε το σκάφος. Μαγιά σε τρελούς τόπε, ρε παιδιά. Μαγιά σε γνωστικούς τόπε, τι να σας πω. Αμολιόμαστε αμέσως. Φαπ, πετάγομαι εγώ. Αλλά στη μέση βλέπω ότι δεν το φόραγα το λεξίφθοδο. Και λέω, Μιχαλιό, Μιχαλιό, εγκληματία γύρνα πίσω. Και γυρνάω πίσω για να το πάρω το λεξίφθοδο, διότι πού περπατάω χωρίς αλεξίφθοδο. Πού περπατάω. Μα καταλαβαίνεις, μα καταλαβαίνεις. Και γύρισα αμέσως να το πάρω. Αμέσως. Γεια σιγάρε, γεια σιγάρε. Τι για σιγάρε. Τι μας πέρασες, για κοπάνια δηλαδή. Τι και πώς γυρίσατε πίσω. Σε ζεύω όπως σου λέω με τη χέρα σου και γύρισα πίσω. Άσο συνάδελφε. Άσο συνάδελφε. Γιατί τώρα έχω τα παιδιά όλα έτσι. Τώρα είσαι τώρα ντε. Το άλλο να δείτε, το άλλο. Πω κι άλλο διαφορείο της μαντάμ Μπουμπού. Πω πω χάλασε η κοινωνία. Σήμερα η μαντάμ Μπουμπού εχθές άλλη προχθές άλλη. Τι κατάσταση είναι. Δεν πάψε να διαβάσεις εφημερίδες για τεντυμπόιδες, για διαφορείς, για μαστροπούς. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, κύριε Συνταγματάρχε, αλλά πρέπει να υπογράψετε την αναφορά. Τι αναφορά περίμενε, λέψε εδώ πέρα, χάλασε η κοινωνία. Ναι, βέβαια, έχετε δίκιο, αλλά. Ναι, έχω δίκιο, αλλά να έχεις κορίτσι να κυκλοφορεί μέσα σε αυτή τη σαπίλα. Πάτω, θα την κλειδώσω. Δεν την κλειδώσω. Έχετε δίκιο. Νομίζω όμως πως ζούμε σε μια πολύ ανήσυχη εποχή. Δεν πάω όμως να υπάρχουν τα καλά και κυνηγοκυρεμένα κορίτσια που έχουν αγωγή από το σπιτικό τους. Ναι, αλλά μαζί με τα ξερά καίγονται και τα κλωρά. Γι' αυτό θα λάβω ριζικά μέτρα. Με συγχωρείτε κύριε Συνταγματάρχε, αλλά εσείς δεν πρέπει να ανησυχείτε. Πρέπει δεν ξέρεις τι γίνεται. Άσε με να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Εγώ θα το βρω τον τρόπο και θα το βρω και μόνο. Μπορώ να πηγαίνω κύριε Συνταγματάρχε. Να πηγαίνεις παιδί. Έχετε την καλοσύνη να μου υπογράψετε. Θα σου υπογράψω. Θα με χρειαστείτε άλλο κύριε Συνταγματάρχε. Όχι παιδί μου, αλλά στείλε μου αυτό το Μιχαλιό σε παρακαλώ. Μάλιστα κύριε Συνταγματάρχε. Το άλλο σας το είπα, το άλλο. Όχι, δεν σας είπα για τις γέφυρες, σας είπα. Όπως καθόμουν πάνω τις γέφυρες, λέει από κάτω πλοχίας, κουτσαβάκι πλοχίας, μαύρος και μουβόρος. Τα είχε μαζί μου, μου χώνευε καθόλου, διότι του μπαίνα. Μου λέει λοιπόν, καλά Μιχάλη, στη γέφυρα. Τάκ, αμέσως. Βάνω τα χέρια στην τσέπη και αρχίζω και περπατάω πάνω στη γέφυρα με τα χέρια στην τσέπη μου. Γεια σας. Και από πού πιανώσαι. Ε, μην μου παίρνεις ρε, τι από πού πιανόμουνα. Ε, από πού πιανώσαι. Σου είπα εγώ ότι πιανόμουνα. Δεν πιανόμουνα. Περιμέναν άλλοι από κάτω να με πιάσουν μόλις πέσω. Τακ, ψύχο. Σαν τολμά με περιμέναν. Όπα. Καλά μικρά, αλλά μήπως δεν θα. Έρχομαι αμέσως. Παιδιά, την άλλη φορά θα σας πω ποδοσφαιρικά με πολέμους μαζί έτσι. Ω, μαν πάω στο διοικητή μου, κάτι με περιμένει. Παναγία μου, θα φάω τις μάπες μου τώρα. Μαριάνθη, άκου, η μέρη σπίτι είναι. Πώς να είναι εδώ, Χριστιανέ μου, τέτοια ώρα. Σεξπίρια είναι, στη σχολή του Σέξπιρ πάει. Αγγλικανίζει τέτοια ώρα. Ναι, αγγλικά κάνει. Πάλι εγγλέτσικα. Καλά, θα τα πούμε, θα τα πούμε. Εμπρός. Διατάξτε, κύριε Συνταγματάρχε. Πού ήσουν εσύ? Εγώ. Ναι. Μέσα μας είχαμε ένα συμβούλιο, μέσα στο θάλαμο μιλάγαμε πολεμικά γεγονότα της ποδόσφαιρας. Ναι, καλά, καλά, καλά. Παίζαν μπάλες και χτυπηθήκαν. Παίζαν μπάλες και ρίξαν καλά, καλά, καλά. Κάτσε και γιατί έχουμε να μιλήσουμε σοβαρά. Σοβαρά τότε να μην κάτσω, κύριε Συνταγματάρχε, γιατί εγώ ξέρετε, καθούμενος δεν μιλάω ορθώς ποτέ. Καλά, καλά. Λοιπόν, μάλιστα. Από το λίγο καιρό που σε έχω στη υποτασδιαταγά μου, διεπίστωσα δύο πράγματα. Πρώτον. Ότι είσαι ξύπνιος άνθρωπος. Το έχουμε αυτό, είναι οικογενειακό μας. Καλά, καλά, καλά. Μας λέγανε σου. Σε, το σώμα. Και δεύτερον. Όλο το σώμα μας. Και δεύτερον. Μάλιστα. Ότι έχεις ειδικά σαρκάς. Αυτά είναι τα υψηλά προσόντα μας, κύριε Συνταγματάρχε. Έχω να σου αναθέσω μια σοβαρή αποστολή. Το κατάλαβα εγώ μόλις με τριγυρίσατε. Άκουσε, Μιχαλιό, η σημερινή κοινωνία. Βράστην, κύριε Συνταγματάρχε, αυτά λέγαμε τώρα. Βράστην, βράστην. Μπράβο, λοιπόν. Η αποστολή αυτή είναι πολύ λεπτή. Μάλιστα. Αλλά είμαι βέβαιος ότι εσύ δεν τα καταφέρεις.
Έτσι νομίζουν όλοι. Έχω την υπόνοια ότι η κόρη μου τα απογεύματα που λείπει από το σπίτι δεν πάει στα εγγλέζικα. Μπα, και πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα? Δεν τολμώ βέβαια να το πιστέψω, αλλά αμφιβάλλω. Με τρώει η αμφιβολία, Μιχαλιό. Α, υπάρχει αμφιβολία στη μέση. Σκέφτηκα λοιπόν να αναλάβεις την παρακολούθηση. Ουχ, άλλο μπλέξιμο τούτο πάει. Άκουσε, Μιχαλιό, μάλιστα. Κάθε απόγευμα θα την παρακολουθείς και θα μου αναφέρεις τις κινήσεις. Μα προσοχή, με σε αντιληφθεί όμως. Πάπα, παπαλιούς να αντιληφθεί τώρα. Εγώ θα πηγαίνω τάκι, το κλωξά όλο. Μεταξύ μας. Ούτε στην αδερφή μου τίποτα. Σε κανένα κοιτάξτε. Μα τώρα τι είμαστε, παιδιά, μα δεν φοράμε. Δεν φοράμε κι άλλο. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Είναι ο μόνος τρόπος έτσι, δηλαδή. Να μην εκτεθεί πολύ η σκριστά μου, αρχά μου. Κατάλαβε και να μην εκθέσω κιόλα. Μάλιστα, κύριε συνταγματάρχα. Δεν πρόκειται όμως. Αν δεν πρόκειται, σας λέω, από σήμερα θα είσαστε υπό αυστηρά μου παρακολούθηση, διότι έτσι διέταξε ο κύριος συνταγματάρχης. Αρχίζω να φοβάμαι ότι κάτι έχει μυριστεί ο μπαμπάς. Και δεν θα το ήθελα ποτέ, μου έχει τόση εμπιστοσύνη που... Για σιγά, κύριε Λοχαγέ, μου επιτρέψει. Εσύ την αγαπάς την κοπέλα. Και βέβαια την αγαπάς. Μα αν την αγαπάς, γιατί δεν κάνεις έτσι να πάνε να τη ζητήσεις από τον πατέρα του συνταγματάρχη και τέλος πάντων να του πεις και καλή δουλειά έχω και ωραίο είσαι εδώ που τα λέμε και ψηλό είσαι, άρα να τον πω εγώ να βλέπεις. Μιχαλιό, εγώ δεν τον αφήνω. Υπάρχει ένας λόγος. Λόγος. Τι λόγος. Καλή σύγχυση. Άκου λόγους. Μα, ο Τάσος πρέπει να παντρέψει πρώτα την αδερφή του. Ύστερα, δεν θέλουν να πούν οι γονείς του ότι εγώ στάθηκα εμπόδιο στην αποκατάσταση της κόρης τους. Κατάλαβες. Είδες μυαλά. Είδες τι κορίτσι παίρνεις. Όχι για να δεις. Όχι τίποτα άλλο. Για να δεις. Εμένα όμως του φουκαρά μου μπορείτε να μου πείτε τι αναφορά θα δώσω του συνταγματάρχη, ο οποίος θα μαγριέψει κιόλα. Ε? Κοίταξε να τα βολέψεις, Μιχαλιό μου. Λίγη υπομονή. Αν δεν θα του γλιτώσω το ξύλο, δεν θα του γλιτώσω το βλέπω. Τέλος πάντων όμως, θα προσπαθήσω να σας τακτοποιήσω. Δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς δηλαδή. Να κάνω φουκάρας, έμπλεξα. Μια πεταλούδα να μου να. Πεταλούδα σε λέω και πελαργός μου βγαίνεις τρομάρα να σου. Να πεταγάσιμα σου, να δάγκωνα τα χείλια σου. Τα δυο τριάντα, ομπρός, φιλά σου, ομπρός λέω. Όποιος και να είσαι άντρας, γυναίκα, μπες μέσα στραβωμάρα, έχεις η πόρτα ανοιχτή είναι. Εγώ είμαι της Μινής Μαριάνθου. Καλώς την Ευρώπη. Έλα με παιδί, τι έγινε. Τι κάνεις της Μινής Μαριάνθου, δουλειές είχα, δουλειές. Ναι, δουλειές. Ξέρετε γιατί πέρασα, μπορώ να κάνω ένα τηλεφώνημα. Καλέ, όσα θέλεις το τηλεφούγγελ στη διάθεσή σου. Να κάτσεις, να πάρουμε και κάτι, κανένα ενοπνευματόδες. Όχι, όχι, της Μινής Μαριάνθου, γιατί εχθές είμαστε στην τσέντα και τα παράτια με. Ναι. Τι είπαμε και την κουβέντα σας εχθές. Βα, τι λέγατε, τι λέγατε. Πολλά λέγαμε, για το συνταγματάρχη λέγαμε. Καλέ, ρε, γιατί πέρασε ο συνταγματάρχης. Μια χαρά. Καλά, αυστηρός, φωνακλάς, έτσι πάντα. Μπράβο το συνταγματάρχη, μπράβο του. Και η ανιψούλα σας τι κάνει? Δόξα τω Θεώ, σπουδάζει. Α, μπράβο. Βέβαια, αγγλικανικά. Θα γίνει επιστήμονος, επιστήμονος της αγγλικανικής. Μπράβο. Γιατί εμείς κάτι άλλο μάθαμε. Τι άλλα μάθατε? Λένε πως την αραβωνιάζετε, αλήθεια είναι? Βα, έτσι πήρανε τα ραβιά σας. Δεν συμβαίνει τέτοιο πράγμα και μη χαιρούστε άδικα. Καλέ, πώς δεν συμβαίνει? Εμένα μου είπαν ότι τη βλέπουν κάθε μέρα με ένα στρατιώτη που την πάει και τη φέρνει. Και ο οποίος μάλιστα μπαινοβγαίνει και στο σπίτι σας. Ας μη βιάσω. Γιατί, καλέ Μαριάνθη? Η μέρη μας με την ορδινάτζα μας, το Μιχαλιό. Όχι και με το Μιχαλιό η μερούλα μας. Παιδί μου, η μέρη μας σπουδάζει επιστήμονας της αγγλικανικής. Δεν ξέρω τι σπουδάζει, πάντως η γειτονιά βουίζει για το φαντάρο. Αν και εγώ Δεσποινής Μαριάνθη μου, από ό,τι μου λένε δεν λέω κουβέντα. Α, δεν λες κουβέντα. Πάντως σε ευχαριστώ για την επιχειμήθειά σου. Άντε, δεν θα τον κάνεις το ρημάδι το τηλέφωνα. Όχι, όχι, Μαριάνθη μου, τώρα δεν θα τηλεφωνήσω. Πάω να προλάβω να τους πω ότι με το φαντάρο δεν συμβαίνει τίποτα, να σκάσουνε, Μαριάνθη. Άντε, τρέχα, τρέχα, πρακτορείο ρώτησε. Thank you.
Άντε ρε παιδιά, άντε. Άντε, θα βρω και κανέναν μπελά δηλαδή. Δυστυχώς μας έπιασε λάστιχο. Άμιλεψε με τα τάσου, δεν μας έπιασε λάστιχο. Αργήσαμε, Μιχαλιό μου, δεν θα ξαναγίνει. Μπράβο, σου λες και αλήθεια. Δεν θα ξαναγίνει έτσι. Όχι. Λάστιχο, κύριε Λουχαγιά, αμέσως. Λάστιχο. Μπράις. Εσύ, Μιχαλιό. Μάλιστα, κύριε Συνταγματάρχα. Λαμβάνω την τιμή σας αναφέρω. Λαμβάνω την τιμή σας αναφέρω. Full right. Full right. Οκ. Full right, λέω. Μάλιστα. Πού είσαι τώρα? Είμαι εδώ που σπρέχουν... English σπρέχουν. Είδατε, κύριε Συνταγματάρχα. Άλλοι τα κάνουν μάθημα τα αγγλέζικα και άλλοι τα μιλάνε. Φρόντισε να την παρακολουθήσεις μόλις τελειώσει τα αγγλικά, αν έρθει κατευθείαν σπίτι. Α, ναι. Bye bye. Bye bye, λέω, bye bye. Μπράβο, άντε γεια. Μπράβο, κύριε Συνταγματάρχα. Τα συγχαρητήριά μου. Το άκουσα όλο το τηλεφώνημα. Λοιπόν. Λοιπόν, μα δεν μου λες, είναι σωστό αυτό που κάνεις, να βάλεις ένα παντάρο να παρακολουθεί την κόρη σου? Τι σε νοιάζει? Τι με νοιάζει? Εμένα δεν με νοιάζει βέβαια, αλλά η γειτονιά τι λέει? Τι λέει? Η γειτονιά βουίζει ότι η κόρη στα έχει με ένα φαντάρο και την πάει και τη φέρνει σούρτα φέρτο στο σπίτι. Αυτό θα πει ότι κάνει καλά τη δουλειά. Ναι, αλλά πρόσεξε, μην κάνει και ο φαντάρος καλά τη δουλειά του. Αυτό δεν στο επιτρέπω να το ξαναπείς, γιατί η κόρη μου έχει ηθικά σαρκάς. Πρε, τι με νοιάζει εμένα και χολοσκάνω? Δεν πρέπει να κάνεις ό,τι θέλεις εσύ και η κόρη σου. Εγώ μια φορά φεύγω στην Αυστραλία. Στο λέω μια για πάντα, να το ξέρεις. Να πας στο καλό και να μου στέλνεις και μαλλί να κάνω πουλόδε. Δεν ήξερες τίποτα? Όχι βρε παιδάκι, όχι βρε παιδί μου. Και καλά, φαντάρος φίλος είναι, δεν σου είπε τίποτα? Πρόσεξε τα λεγόμενά σου με ρόπι, πρόσεξε, γιατί εγώ είμαι μοβόρικος τύπος, πρόσεξε τι λες. Βρέσε στα καλά σου μένια ή όχι. Κάθε βράδυ που τριγυρίζουν μαζί τι θέλουνε, σταυρόλεξα λύνουν. Αυτό να μου πει, σταυρόλεξα λύνουν. Φιλοσοφία δεν θέλει. Βέβαια, μου έκανε την καρδιά, βρε με ρόπι, περιβόλη μου την έκανε στην καρδιά. Άντε, θα κάνει τηλεφώνημα. Τι τηλεφώνημα για τηλεφώνημα, εγώ για πληροφορίες ήρθα, άντε γεια σου. Άντε γεια σου. Παπα! Έλα βρε μάρκα, έλα βρε μάρκα, έλα βρε μάρκα, για σένα λέγαμε. Τι λέγατε για μένα, τι λέγατε? Να λέγαμε τι καταφέρνεις που είσαι. Είδες τι σου είμαι, είμαι. Ναι, αλλά δεν είσαι εντάξει, Μιχαλιό, δεν είσαι εντάξει, μόνο για τον εαυτό σου δουλεύεις. Εμάς μας ρίχνεις ένα μπαρά. Είδες τι αγάριστος που είσαι, είδες τι αγάριστος που είσαι. Εγώ κοιτάω να σου ψήσω τη δουλειά και εσύ μου λες συντρωτικές αηδίες. Άσε τώρα, κάτι μας είχες υποσχεθεί, αλλά δεν βαριέσαι, δεν βλέπω φως, δεν βλέπω φως. Μόνο για πάρτι σου, μόνο για πάρτι σου είσαι. Τι να σου πω, αχαριστία και αγνωμοσύνη. Αχαριστία και αγνωμοσύνη, τίποτα άλλο δεν σου λέω. Όχι εγώ ρε Μιχάλιο. Αλλά λένε... Βράσε να λένε, λένε, τι σε νοιάζει εσένα? Εσύ τη δουλειά κάνει. Έτοιμη είναι να πέσει. Τι είπες τίποτα, Μιχαλιό μου, τι είπες? Ακούτε μαρωτάς, ακούτε μαρωτάς. Μαρωτάνε τέτοια πράγματα. Κάνουν και τίποτα άλλο από το πρωί από τον βράδυ. Τι λέω, ο Μένιος που είναι Λεβέντς. Μπράβο. Ο Μένιος που είναι Λιφτάς. Ο Μένιος που είναι Αργουστασιάρχης. Ναι, ναι. Ο Μένιος που είναι Παλικαράς. Ναι. Ο Μένιος που είναι Όμορφος. Ναι. Ο Μένιος που είναι Αψηλός. Λέω, μέχρι Αψηλός, λέω, σου λέω εγώ. Εδώ τα χάλασες. Γιατί? Εδώ γίνεται το κακό. Σου μη φοβάσαι, μου έκανε. Λέω, άστο να περάσει, λέω αυτό. Και τι θέλει τώρα, ρε. Τι τα θέλει, παιδί μου, κοπέλα είναι τσιμπημένη τώρα. Αλλά όσο να είναι, βλέπεις γυναικείος εγωισμός. Ναι. Δεν μπορώ, τάγκα μέσος εγώ, κρατάει το πράγμα λίγο. Ναι, ναι. Ξέρω εγώ τι θέλει αυτό τώρα. Τι θέλει, Μιχαλιό. Να την κάνεις εσύ να ζηλέψεις. Να ζηλέψεις και να δεις πέφτει δεν πέφτει. Πρέπει τραβά οργανισμός, τη ζούλια τώρα. Ζούλια σου λέω. Λες να μ' αγάπησε. Μωρέ, σκιάτε σου λέω, σκιάτε. Άρε με ρόπι θα σε σκοτώσω. Γιατί πράγμα? Τίποτε κάτι δικά μου λέω, Μιχαλιό μου. Α, που λες Μένιο μου, ναι, για να καταλάβει. Για πες μου. Αυτή λέει Μένιος. Και στάζει μέλι, όχι μέλι, μαντουλά το λιδωρικό του κοστάζουν τα χίλια της. Μαντουλά το, Μα σε αγαπάει σου λέω τώρα, είναι δυνατόν αυτή? Και πώς θα την κάνουν να ζηλέψει με γυναίκα, Μιχαλιό μου? Ωστε. Με γυναίκα? Όχι, με γυναίκα με τον ψάλτη, είναι ωραία σου. Μα είναι πράγματα αυτού να ρε που με ρωτάς τώρα. Είναι πράγματα αυτού να με ρωτάς. Θα καείς μου, ρε. Σιγά θα καείς. Άστο, το σιδρώσω εγώ μετά. Είναι δυνατόν. Για πες μου, με ποια, βρε Μιχαλιό, με ποια. Με ποια. Είναι πια. Με το στυλάκι. Το στυλάκι δεν σε αγαπάει. Στέλα. Στυλάκι, παιδί μου, ό,τι και αν το πεις αυτό είναι εντάξει, θα το κάνει. Στήσει του λοιπόν το στυλάκι εκεί πέρα και μόλις τη βλέπεις και περνάει η μέρη, τάγκ θα του βουτάς τη στέλα. Πότε κεφαλοκλείδωμα, πότε θα της αναμπομπουλάς τα μαλλιά. Μιχάλιο. Στραμπούλα την, σβέρκου την, ζαβούρντα την κάτω, φύλλα την. Μπράβο. Να την κάνεις την άλλη να σκάσω. Το λέω εγώ, παιδί μου. Λοιπόν, Μιχαλιό, είσαι μεγάλος αητός. Αέταρος. Εσύ λοιπόν από σήμερα αγκαλιές και φιλιά με τη στέλα να σε βλέπει μέρη και να λιώνει. Έτσι. Τε.
στη δουλειά πάνω μου. Καταπληκτική ιδέα, Μιχαλιό μου. Θα την εφαρμόσω αμέσως. Μπράβο. Γιατί εγώ τι σκοπό άλλο έχω στη ζωή μου. Να τακτοποιήσω εσάς. Να πάρω το αμολητήριο μετά, να τακτοποιήσω τα ντέρπια μου κι εγώ, κατάλαβα. Θα σου την κάνω εγώ αυτή οθέλα. Οθέλα. Τι είναι αυτή. Θα σου πω ιδιαιτέρως, δεν ξέρεις. Γιατί δεν την ξέρω αυτή. Όχι, καφεδάκι θα πεις. Δεν πειράζει, μη πεις. Όχι, 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 θα πάρεις καφεδάκι, θα πάρεις. Να πάρω, λένε, να είναι. Πώς το πίνεις. Να είναι με καφέ και ζάχαρη, να είναι πουλά βαρύ και όλα. Έλα βρε, τι είναι αυτά στο μαγαζί μου, βρε. Στο μαγαζί μου, τι είναι. Κεράσαν καφέ και είχε μέσα επειδή μου κρυθάρι και θα γκάριζα παραλίγο. Τι είναι αυτά που λες τώρα, στο μένιο, στο μένιο τώρα. Έπτασα. Χάθηκες, πού πήγες. Σου πιτάνε ότι να είναι μέσα, γι' αυτό συλλεωμένιο μου. Καφές να είναι καφές, όχι ότι θέλουμε. Αηδίες τώρα. Δεν είμαστε καλά. Μάλιστα. Μάλιστα. Α, θυμάστε. Ναι, εγώ. Τώρα, τώρα, τώρα. Ουμπρός. Μπροστά. Όχι, ο εργοστασιάρχης τώρα πάει για κάτι καφέδες να παραγγείλει και όπου να είναι θα γυρίσει. Έχουμε τίποτα. Καμπαρντίνα. Καμπαρντίνα, ποια καμπαρντίνα, έλα να διαλέξει. Α, ποιά σας είναι. Ποιά σας είναι η καμπαρντίνα, λέω. Ελάτε να πάρετε. Άμα δεν έχει καμπαρντίνα, σας δώσουμε κανένα παλτό. Α! Το παιδί είναι εδώ. Α! Δεν σας ακοροϊδεύω. Όποιος ακοροϊδεύει, κοροϊδεύει τον εαυτό του. Με συμπατάτε, κύριε. Λέω, είναι το παιδί. Λείπουν εργοστασιάρχης. Ελάτε σε λίγο. Όχι, παίζουμε. Μάλιστα. Κορίτσι, καλώς ήρθες. Ξέρεις, για σένα μιλάγαμε τώρα. Δούλεψα πολύ για σένα, να το ξέρεις. Γιατί σου έκανα τον άνθρωπο κόσκινο. Του λέω, δεν μπορεί να έχεις τέτοια κοπελάρα, σαν Μιλανούρ, που έχει κάτι μάγουλα, της κολλήσει ένα χαστό και από την μια θα σκάσει από την άλλη. Και το πηδεύεις. Είναι δυνατόν, του λέω. Μα είναι δυνατόν. Λοιπόν, τι σου πει. Αυτά τα αίσια του λέω, δεν τα επιτρέπω. Τι να μου πει δηλαδή. Του δείξα ομοβουριά και φοβήθηκε αμέσως. Κατέβασε κάτω τα μάτια, δάκρυσε και μου λέει, έχεις δίκιο Μιχαλιό, λέει, πρέπει να την αγαπήσω. Όχι, πρέπει, του λέω, επιβάλλεται να μπράβο, την αγαπήσω. Μιχαλιό μου, μπράβο, αγόρι, πού να σε φιλήσω. Αλλά δεν χρειάζεται, γιατί εγώ δουλεύω και τζάμπα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, άντε και καλός πολίτης. Δεν μου λες πού είναι τώρα. Πήγε στο καφενείο να παραγγείλει καφεδάκι για μένα. Α, καλά, κοίταξε να δεις τι είναι. Εγώ θα φύγω. Για να ξανάρθεις μετά. Μπράβο, να φανεί. Ατσίδα, να μην το καταλάβω τι ξανά. Ατσίδα, γι' αυτό σε γουστάρω εγώ σένα. Γι' αυτό σε γουστάρω. Τα μπλέκω ωραία, να δω πώς θα τα ξυμπλέξω όμως. Πώς θα τα ξυμπλέξω. Αλήθεια, εσένα τι σου γράφει ο Μιχαλιός. Ρωτάς αν μου γράφει. Ένα γράμμα έχω πάρει από τον καιρό πήγες αυτόν τον συνταγματάρχη και αυτόν μπερδεμένο. Άστα λενιό μου, κοντεύω να σκάσω από το κακό μου. Μήπως είναι άρρωστος. Ξέρω κι εγώ. Πάντως, εάν δεν έχω και αύριο γράμμα του, θα κατεβώ στην Αθήνα. Γιατί κάτι μου λέει μέσα μου ότι δεν κάθεται φρόνημα στην Αθήνα ο Μιχαλιός. Ωπα, παπαπα, δεν το πιστεύω. Μωρέ, τα σιγανά ποτάμια να φοβάσαι. Έχει γούστο να μου τον έπλεξε καμιά πρωτεβουσιάνα. Θα τον φάω. Στελάκι, Στελάκι. Εμένα. Θέλω να σου πω. Εμένα, μάνα, τρελάθηκε. Άντε ρε Μένιο, δούλευέ το. Μα τρελάθηκε αυτό. Πούσε, άμα μάθεις ότι με καθαρίσαν, ναι. Από καθαριστήριο θα πάω. Αλλά δεν καταλαβαίνω. Μέρες τώρα με βλέπει και όλα τα ίδια κάνει. Χαζός είναι. Αυτόν ξέρει αυτός. Άλλος είναι ο γιατρός, ξέρεις τι συμβαίνει. Αυτός αγαπάει άλλη. Ναι. Η άλλη δεν το ξέρει. Αυτός θέλει να της το ξεράνει, αλλά δεν επιτρέπεται, δεν αφήνει άλλος. Ο γιατρός δηλαδή. Ο γιατρός. Θα σου πέντε μου το πω γιατρός. Εξήγησέ μου, σε παρακαλώ, Μιχαλιό, εξήγησέ. Μα μην επιμένεις τώρα, σε εξηγήσω, μην επιμένεις. Άσε, σου λέω, αρχίσαμε, παραγγείλαμε τώρα και μην ξαναγίνει αυτό, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, αργούμε πολύ, παράγεινε το κακό, δηλαδή. Όσο να είναι, μην θυμώσεις συνταγματάρχης και μας του λουμιάς στο ξύλο και άμα λέει μας του λουμιάς, δηλαδή, του λουμιάς εμένα. Γιατί εσύ είσαι πίδι, δεν θρίξεις ένα, τους χοντρές εγώ τις φάω. Έλα τώρα, τι αναφορά του δώσω τώρα. Δεν θα ξαναγίνει, Μιχαλιά, όμως το ορκίζομαι. Όλο έτσι λέμε, δεν θα ξαναγίνει, μην κάνουμε και κατάχρηση της υπηρεσίας που αναλάβαμε. Καλά, έχεις δίκιο, συγχώρεσέ με τέλος πάντων. Σε παρακαλώ, μην ξαναγίνει, έτσι. Α, για τον αγκαστό να βγάλω βρώμα, αυτό σου λέω. Πού πας, φεύγεις. Καληνύχτες, ρίξτες, δε. Καληνύχτες. Άντε. Δούλευέ το Μένιο, δούλευέ το εσύ. Δούλευέ το. Δεν βλέπω να πιάνει το κόλπο, Μιχαλιό. Δεν βλέπω να πιάνει. Δεν πιάνει.
η μικρά μας κάνει νερά. Τι. Αμφίβολος η μικρά, πολύ. Τι, κάνει αδιαφορίες, αδιαφορίες. Τώρα δηλαδή με το πας 10 και 1 σου πω ότι ποιος την έχασε την ψυχολογία να την βρεις εσύ. Ποια ψυχολογία, μωρέ. Η ψυχολογική εγκατάστασή σου, λέω. Αυτό δεν έχει σημασία, τι σου λέω εγώ. Τι ωραία. Εγώ τη δουλειά μου δεν ξέρω πώς την έχω τοποθετήσει. Συνδουλευέτε. Τι δουλευέτε, ρε. Έχω τρελαθεί στα φιλιάρα και στην αγκαλιά, ρε. Έχω σουρός, δεν με βλέπεις. Τι σημασία, σουρώνεις που τη φυλάς. Τι κάνω. Μπορεί εγώ να το έχω κάνει φίτητες για να σε αδυνατήσω κιόλα. Τι ζημέλιες, ένα. Είναι μέσα και αυτό το κόλπο. Άσε την άλλη δουλειά που μου άνοιξες. Τι σε έκανα. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσει τώρα η στέλα από πάνω μου. Σου κόλλησε. Δεν πρόκειται, μου κόλλησε, δεν θα πει τίποτα, ρε. Μπράβο, εγώ αυτό θέλω. Τι θέλεις. Αυτό θέλω εγώ, λέω. Αυτό μ' αρέσει. Σε θέσεις εσύ. Όχι, δεν θέλω. Του τρώω εγώ. Παλιά μας. Εντάξει, Μιχαλιό. Αλλά κοίτα, μην με δουλεύεις γιατί θα σε σιδερώσω σαν πουκάμισο. Έτσι. Α, Μένιο, θα σε αφήσω και θα τραβάς τα μαλλιά σου. Να είμαι και εξηγημένος, το λέω. Όχι, ρε Μιχαλιό, αλλά όσο να είναι άνθρωπος είμαι και εγώ και επηρεάζομαι, κατάλαβες. Άσε που οι κακές γλώσσες εξακολουθούν να λένε ότι. Τι λένε. Ότι τα έχεις εσύ μαζί της, κατάλαβες τι γίνεται. Με την κόρη του συνταγματάρχη. Εν τι. Γεια σα, γεια σα, γεια σα. Μιλάνε τέτοια και το πάρε πέσω στα αυτιά του συνταγματάρχη και το πάρε ανάποδα και με το λουμιάζει το ξύλο δηλαδή. Για κάτι είσαι καλά. Εντάξει. Και δεν θέλω και ευχαριστίες, Μένιο. Εγώ δηλαδή αν πηγαίνω μαζί της για σένα πάω την ψένω εγώ. Την ψένω, το λέω. Εντάξει και με συγχωρείς κιόλας. Αμα θες την επίνω χωρίς. Το λέω. Όχι, να ξέρουμε δηλαδή. Άντε, γεια και να πηγαίνω γιατί έχω να δώσω και αναφορές. Έλα, παιδί. Άσε τώρα. Παιδί, άσε το βαρέσει το χέρι, μάσε. Έλα παιδί, συζητάω άνθρωπο, σε πληρώ. Α, εντάξει, εγώ είμαι στρατιωτικός. Πώς θα πήγες για την Καλαμάτα, Το βράδυ, κύριε Σινέμα. Και πότε θα γυρίσει. Δεν θα αργήσω. Κάτσε, Τάσο, κάτσε. Α, ξέχασα να σου πω. Βρήκα την ησυχία μου αυτό το Μιχαλιό. Ατσίδας, ατσίδας είναι. Κάθε βήμα της κόρης μου και αναφορά. Μπράβο του. Καλός στρατιώτης ο Μιχαλιός. Τώρα, βέβαια, για την κόρη μου δεν υπήρχε αμφιβολία. Αλλά εγώ είμαι ανήσυχος άνθρωπος. Ναι, αλλά δεν πρέπει να θύρετε την υγεία σας, κύριε Συνταγματάρχε. Τέτοιος είναι ο χαρακτήρας μου. Και η συγχωρεμένη γυναίκα μου τέτοιος τραπέζι. Κακό αυτό. Ναι, μπράβο του όμως. Μπράβο του. Μεγάλη διαφορά από τον ξαδερφό του. Αυτός είναι ατσίδα, παιδί. Και τάφος. Τάφος, αγαπητέ μου. Α, ναι. Αυτό το ξέρετε. Πού το ξέρεις. Πού το ξέρω. Δηλαδή, για να το λέτε εσείς, κύριε Συνταγματάρχε, θα έχετε απόδειξη. Όχι. Σε παρακαλώ. Να το αναθέσεις μια δουλειά εμπιστευτική και θα δεις. Α, ναι. Μου επιτρέπετε. Κάπου ήθελα να τον στείλω. Με την αδειά σας, βέβαια. Βεβαίως. Και θα σου τελειώσει τη δουλειά σου μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σινέμα. Παρακαλώ. Σας χαιρετώ. Καλό ταξίδι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό είναι καλό παιδί. Πάρα από ρόγιο είναι να παντρευτεί. Τι ρούχα είναι αυτά, ρε. Κάσε με και... τώρα, αφού μου είπε λογίες μου, λέει θα πας αγκαρία. Με την λογία, μα το είπα εγώ με το συνταγματάρ και του λέω δεν κάνει. Και αυτός επιμένει, τι να κάνει. Τι θες να γίνει τώρα, μαλώσω με το λογία. Καλό. Μάχη κύριε Παχριστά. Τι γίνεσαι. Μάλιστα. Θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Άλλη μία δηλαδή να εξηγούμε εδώ, έτσι κύριε Παχριστά. Άλλη μία λέω να κάνει. Μάλιστα, τι χάρη. Έλαβα να τηλεγράφημα από την Καλαμάτα και πρέπει να πάω αμέσως. Μπράβο, καλό ταξίδι πάτε Καλαμάτα. Ναι, μπράβο. Μας φέρετε και τίποτα πραγματάκια από την πέρα, έτσι κύριε Παχριστά μου. Κύριε Σταγματάρ και του φέρετε πράγματα. Ασφαλώς. Δεν μου λες, θέλω να ειδοποιήσεις τη μέρη. Μήπως κάνεις λάθος. Καλά, καλά, μην πιστεύεις εσύ. Τους είδες. Τους είδα, λέει, κάθε βράδυ μαζί είναι. Καλά, μωρά, αυτό το ξέρουμε. Mm. Λες να έχουνε τίποτα με ρόπι μου. Όπως σε βλέπω και με βλέπεις. Άμα να με δουλεύει, θα του βγάλω τα σηκώτια, θα του βγάλω τα σηκώτια. Εγώ πάω και άμα μάθω νεότερα θα έρθω ξανά. Εντάξει, το καλό με ρόπι μου. Στο καλό σπιτοκλίστρα μου. Στο καλό. Έλα βρε κορίτσι μου, έλα και θα βαρέσεις εσύ το κοιταξουμίνο κινηστικό της. Μα συμβαίνει τίποτα. Τι να συμβαίνει, μια διαταγή φέρνω από το λουχαγό μου. Δηλαδή, πήρε ένα τηλεγράφημα λέει από την Καλαμάτα και πάει στην Καλαμάτα. Από τον πατέρα του. Εντάξει, από τον πατέρα του, από τη μάνα του, πάντως κάποιος από τους όχι θα δώσει. Το τηλεγράφημα δεν μπορεί να είναι από ξένον. Το τηλεγράφημα και με είπε ότι αν αργείς λέει θα σε στείλει γράμμα ή θα σε τηλεφωνήσει, σε τηλεγραφείς, δεν ξέρω τι θα κάνει. Καλά, Μιχαλιά μου, ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Μα πούσι, να σου πω. Με συγχωρείς, μου είπε και κάτι άλλο. Δηλαδή, με διάταξε. Εγώ δεν φταίω καθόλου. Αυτός με διάταξε. Μου είπε να σου δώσω και ένα φιλί από λόγου του. Καλά, λοιπόν. Κορίτσου γράφει. Πού το κατάλαβες. Από το ύφος. Είναι γλυκό έτσι. Μα γράφω... Να σου πω κάτι.
Πε μου καμιά δικαιολογία να τη γράψω, γιατί ξέρει, λέω σε όλου και δεν κρατάω για πάρτι μου τίποτα να πάρει ποιον πάρει. Εμένα η δικιά μου δεν με πίστεψε. Εσύ πίστεψε. Και τη βλέπω μια μέρα στην πύλη μου κουβαλήθηκε και τη βλέπω μπροστά μου σαν φάντι μπαστούν. Μπράβο, χαρά σου, κουράγιο. Πρόσεξε με, τη γράφω αγαπημένο μου Μαριό. Βάνω το αγαπημένο μου μπροστά, έτσι. Μου προσέχει. Και το Μαριό μετά, έτσι. Πίσω το Μαριό. Τσίφτυπο. Αγαπημένο μου Μαριό, η σκέψη μου μαζί σου. Ωραία. Σκέψη μου. Σκέψου μαζί σου, όχι σκέψου μαζί σου, δεν το αυτούς βίνω. Γιατί, καλό είναι, τη σκέψη μου για μένα, άσε τώρα τη σκέψη μαζί σου. Πρόσεξε κόλπο θα τις κάνω τώρα. Έλα. Λαχταρώ να σε δω κοντά μου. Λαχταρώ να σε δω κοντά μου, το πιάνεις, έτσι. Πολύ ωραία. Να μου πεις. Λοιπόν, για λέγεται, Δεσποινή, τι θέλετε. Το σπίτι του συνταγματάρχη Καραδήμου, απέναντι κάθεται, απέναντι κάθεται. Μάλιστα. Συγγενείς σας είναι. Όχι καλέ, εγώ δεν θέλω το συνταγματάρχη. Ποιο θέλεις. Εγώ θέλω τον αραβωνιαστικό μου, τον Μιχαλιό. Μιχαλιό. Μάλιστα. Αραβωνιαστικός είναι ο Μιχαλιός. Για κάτσε κοπέλα μου, για κάτσε κοπέλα μου. Γιατί καλέ κάνεις έτσι, το ξέρεις. Το Μιχαλιό δεν ξέρω. Πω, ιδού η εκδίκηση. Και να μην μου το πει ο Μιχαλιός ότι έχει μια τόσο νόστιμη αραβωνιαστικιά. Από το χωριό έρχεσαι. Ναι, από το χωριό. Έχει πολύ καιρό να μου γράψει, ανησύχησε. Γι' αυτό ήρθα. Είναι καλά. Μωρέ, μια χαρά είναι. Αλλά έχει πολύ καιρό να σου γράψει, ε. Πολύ. Μήπως είναι άρρωστος. Άρρωστος δεν είναι. Σου είπα, μια χαρά είναι. Αλλά άλλος είναι ο λόγος που δεν σου γράψε. Άλλος, ποιος. Α, μην επιμένεις, εγώ δεν πρόκειται να σου πω τίποτα. Καλέ, πες μου, τι συμβαίνει. Α, τι συμβαίνει. Καλά τώρα, δεν το ξέρεις να πούμε τώρα. Και ζητάς το μάθεις από μένα. Θα βαριέσαι, κορίτσι μου, μη στενοχωριέσαι καθόλου. Σαν το Μιχαλιό 300 θα βρεις, 300. Αχ, θα με τρελάνει αυτός. Καλέ, πες μου, τι ξέρεις, μίλησε μου καθαρά. Καλά, δεν ξέρεις ότι έχεις ξεμυαλιστεί με την κόρη του συνταγματάρχη και θέλεις να το μάθεις από μένα. Αν δεν θα το μάθεις, κορίτσι μου. Τι έκανε, λέει. Ξεμυαλίστηκε με την κόρη του συνταγματάρχη. Ώστε δεν το ξέρες. Όχι, καλέ, μήπως λες για κανέναν άλλον. Αχα, για τον Μιχαλιό δεν μου λες, παιδάκι μου, που είναι αγγελιοφόρος στο συνταγματάρχη τον Καραδήμο. Ναι, αυτό. Γι' αυτό σου λέω κι εγώ, αλλά το μόνο που στενοχωριά μου είναι που το έπαθες από μένα δηλαδή. Εγώ δεν ήθελα να το πω, αλλά μου ξέφυγε, τι να κάνω. Αλλά όποιο και να ρώταγε στη γειτονιά τα ίδια θα σου λέει. Έχουν γίνει γνωστοί σαν το Μιμίχο και τη Μέρη. Αν μου λες αλήθεια, θα τον σουβλήσω. Δεν χρειάζεται, κοπέλα μου, ούτε να τον σουβλήσεις ούτε τίποτα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να πας στο σπίτι του συνταγματάρχη και να του πεις στον συνταγματάρχη την αλήθεια. Πώς έχουν τα πράγματα, γιατί δεν έχει ιδέα ο άλλος. Αν θα πάω. Ιδέα δεν. Τώρα θα πάω. Άντε στο καλό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ στο καλό. Χάρηκα πολύ, κοπέλα μου. Χάρηκα πολύ. Α, σου μάθω εγώ ποιον δουλεύεις. Αν είμαστε κι εμείς μαγκάκια, Μιχαλιό, είμαστε κι εμείς μαγκάκια. Δεν μου λες Δήμο. Αφού δεν θέλεις, δεν σου λέω. Τι λες, σ' αρέσει αυτή η φωτογραφία να στείλω στην Αυστραλία. Αυστραλία, όχι Αυστραλία, Αυστραλία. Αυστραλία, καλά το λέω εγώ. Είναι... κουβέντα μέσα από τα άστρα. Ναι. Κατάλαβες. Σε σπέση. Ναι. Καλή, καλή. Μόνο που είμαι μαθήτρια. Ναι, οι Αυστραλοί δεν εξετάζουν λεπτομέρειες, δεν έχει σημασία. Μόνο ετούτο μου εδώ είναι παχιό. Όχι, αρπέ, όχι, αρπέ. Ναι, ναι, ναι. Είναι κανονικό, είναι, ναι, ναι. Σου έχει δώσει άλλο χρώμα, δεν είναι. Δεν με κολακεύει, κατάλαβες. Ναι. Μπαμπούλι! Α, ναι, παιδί μου. Είναι παχιό. Είναι. Παπούλη μου. Ναι, παιδί. Γλυκιά μου, παπακούλη. Να πάω λίγο επάνω στις Λιλής που πήρε κάτι καινούριους δίσκους και με κάλεσε να τους ακούσουμε. Μόνες θα είστε. Μόνες. Δηλαδή τι μόνες. Θα είναι ο μπαμπάς της, η μαμά της. Άμα θα είναι ο μπαμπάς και η μαμά, ναι, να πάτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παπούλη μου. Πάλι τις φωτογραφίες καλύζεις, καλέ φίτσα. Δουλειά σου εσύ. Φίτσα μου εσύ. Γλυκιά μου φίτσα. Μαλαγάνα, μαλαγάνα. Αν πιανού θα μοιάσει. Bye bye, πατερούλη μου. Bye bye, φίτσα μου. Bye bye. Άρα θα πει ότι μαθαίνει η Αγγλέζικα. Τι μου λες, Μαριά. Έλα, λέει. Εδώ και λίγες μέρες δεν τη βλέπω να βγαίνει έξω αυτή. Τ' άκοψε τα Αγγλέζικα. Όχι, καλέ. Αφού σου είπα ότι λείπει ο δασκαλός της. Α, παντών, αυτό μου το έπες, ναι. Μου το ανέφερε και ο Μιχαλιός. Αλήθεια, πού είναι ο Μιχαλιός. Έφερε το δέμα. Ποιο δέμα. Α, δεν σου είπα βέβαια, ο ξαδερφός μου στέλνει ένα δέμα από τη Λαμία με κουραπιέδες και τραχανά. Μπα, πώς το έπαθε ο Σπάγκος.
Ποιος είναι, ποιος είναι. Πάνω στο ρόμι, Μιχαλιός θα είναι, άνοιξε το, άνοιξε το. Βάρε εδώ και ρίξε μια ματιά στη φωτογραφία της Αυστραλίας. Αυστραλίας. Καλά, καλά. Τη Μαριάν, τη Μαριάν την επιπερώ. Εμπρός είπαμε. Φρούτο είναι το εδώ πάλι. Παίρνα μέσα, κορίτσι μου, αν δώρα απ' τη Λαμία. Εδώ μένει ο συνταγματάρχης Καραδήμος. Εδώ. Ο ίδιος. Όχι ο ίδιος, κορίτσι μου. Μοιάζω για συνταγματάρχης. Ήθελα να πω, είναι μέσα ο ίδιος. Μάλιστα. Μπορώ να τον δω. Τον χρειάζομαι. Τον χρειάζεσαι. Παίρνα μέσα, κορίτσι μου. Ήρθε ο Μιχαλιός, Βαριάνθη. Όχι. Κάποια κοπέλα ήρθε, σε ζητάει, θέλει να σε δει. Σε χρειάζεται, λέει. Ποια κοπέλα είναι αυτή? Δεν ξέρω. Εσείς είσαστε ο κύριος συνταγματάρχης. Εγώ δεν με βλέπεις, Ελίνη. Ξέρετε ποια είμαι εγώ? Πού να σε ξέρω. Η αραβωνιαστικιά του Μιχαλιού. Πάνα καλώς όρισες, παιδί μου. Από εδώ η αδερφή μου, η Μαριάν. Η αραβωνιαστικιά του Μιχαλιού. Νόστιμη μισθή έχει ο Μιχαλιός. Και καλά, πώς από εδώ, ρε κορίτσι, για το Μιχαλιό. Το ξέρει ότι ήρθες? Όχι, και ούτε θέλω να το μάθει. Γιατί? Γιατί είναι ένα κτίνος. Κτίνος είναι ο Μιχαλιός? Ξέρετε τι μάρκα είναι αυτό? Μάρκα, θα την εδιεύτηρε φαίνεστε. Μα πατάει, κύριε συνταγματάρχη μου. Σε απατάει ο Μιχαλιός? Και με ποια? Με την κόρη σας. Πώς, τι? Έχει γούστο να έχει δίκιο η Μερόπη. Γελάτε, γελάτε. Εγώ όμως είμαι ένα ορφανό κορίτσι. Τι θα κάνω μόνη μου? Μα δεν μου λες, ρε παιδάκι μου, ο Μιχαλιός με την κόρη μου. Μάλιστα, όλος ο κόσμος το ξέρει, όλη η γειτονιά. Όλος ο κόσμος, όλη η γειτονιά. Καλά μου τα έλεγε η Μερόπη. Ποιο πράγμα. Γελάτε, γελάτε. Εγώ έχω μάρτυρες που τους τσακώσανε. Πώς. Ποιο μάρτυρα έχεις, παιδί μου? Και πες μου. Για ρωτήστε εκείνον τον κοντό στο καθαριστήριο. Το κοντό? Α, το Μένιο εννοεί. Το Μένιο. Παναγία μου, πέσαμε στο στόμα του Μένιου. Καήκαμε, ρεζίλη θα γίνει. Πάψε, Μαριάν, πάψε. Θα τον σφάξω, θα τον σουβλήσω. Δεν ήθελα να έρθω να σου το πω, αλλά κι εγώ ορφανό κορίτσι είμαι. Άμα μου τον πάρει η κόρη σας, τι θα απογίνω? Παναγία μου, τι ρεζιλίκια, τι ρεζιλίκια. Θα τους φάξω και τους δύο. Ειδοποίησε την ακατέβηκα, ή μάλλον όχι, ας καλύτερα να έχω το μάρτυρα. Καλύτερα. Πάρ' το Μένιο στο τηλέφωνο. Πάρ' το Μένιο στο τηλέφωνο εσύ. Και φέρε μου και τα χάπια. Κατάλαβες, κύριε. Ποιος? Ο Μένιος. Ο Μένιος. Ναι, Δεσποινής Μαριάνθη. Είναι ανάγκη να καθαρίσετε κάτι. Δεν το στέλνετε εδώ πέρα να καθαρίσω. Πρέπει να είμαι προσωπικός εγώ. Να έρθω, Δεσποινής Μαριάνθη, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Δεν έχω να αφήσω κανένα στο μαγαζί. Γεια σου, Μένιο. Έρχομαι αμέσως, έρχομαι. Εντάξει, έφτασε. Γεια σου. Καλώς την, να πάρω την ώρα ήρθες. Γιατί? Είναι ανάγκη να πεταχτώ μέχρι το σπίτι του συνταγματάρχη του Καραδήμου, έτσι. Συμβαίνει τίποτα? Κάθε μια στιγμή να έχει τόνο στο μαγαζί. Πες μου, συμβαίνει. Όχι, βρε παιδάκι μου, τίποτα το σοβαρό. Κάτι θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε. Λέμε, ξέρω εγώ να δούμε. Καλή. Λοιπόν, έχει τόνο στο μαγαζί, έτσι. Μετά και μπράβο. Ακούστε. Εάν με ζητήσει κανένα και είναι ανάγκη, έλα να με φωνάξει, έτσι. Δευτεράκι. Μπράβο. Μένιο. Δεν ξέχασε τίποτα? Έχει δίκιο. Γεια σα, Βαρύ. Έχει τόνο, ναι. Κατάλαβε. Και τον έβαλα μέσα στο σπίτι μου αυτό το σκερβελέ. Θα δει όμω που θα το στείλω εγώ. Όσο για την προκομμένη την κόρη μου, θα της δείξω εγώ αυτή της. Έλα, πάρ' το χάπι της και ας τις πονές. Δεν μπορεί να το χωνέψει στο μυαλό μου ακόμα. Τι είπες εσύ? Τίποτα. Έχω κι εγώ τα νεύρα μου. Πιάνεις. Καλά, τ' άκουσα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, κύριε συνταγματάρχα μου, που σας αναστάτωσα το σπίτι, αλλά... Καλησπέρα σας. Δεν το περίμενα ποτέ αυτό από σένα, Μένιο. Μάτσε! Μα κύριε... Σιωπή! Έπρεπε να μου το πεις τουλάχιστον. Κύριε συνταγματάρχα μου... Καμία δικαιολογία. Δεν χωράει καμία δικαιολογία. Δεν ήθελα να δημιουργήσω... Δεν ήθελα να δημιουργήσω ιστορίες, κύριε συνταγματάρχα μου. Άλλωστε δεν είναι και το χαρακτήρας μου, ξέρετε, κύριε συνταγματάρχα μου. Σε ξέρω. Σε ξέρω, ποντικομαμί. Ποντικομαμί. Ώστε είναι αλήθεια, λοιπόν, Λέγε μου λοιπόν ακριβώς τι ξέρεις με κάθε λεπτομέρεια. Κύριε συνταγματάρχα μου, με φέρνετε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Αλλά αφού επιμένετε, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Θα μου πεις. Μαριάνθη, τα χάπια μου γρήγορα. Καλά, χάπια. Επειδή, κύριε συνταγματάρχα, ξέρω τις αρχές σας, μου φάνηκε πολύ περίεργο που έβλεπα κάθε μέρα την κόρη σας με ένα φαντάρο. Δηλαδή, τι έβλεπες? Κύριε συνταγματάρχα, ένα έμπειρο μάτι. Λίγα βλέπει και πολλά καταλαβαίνει. Εσύ το έμπειρο μάτι. Μάλλον. Τα χάπια μου, Μαριάνθη. Χάστε γρήγορα. Στην αρχή, βέβαια, δεν μου φάνηκε για τίποτε σοβαρό. Αλλά μετά όταν είδα. Τι είδες? Ας μην επεκταθούμε, κύριε συνταγματάρχα, υπάρχουν και ελεύθερες κοπέλες εδώ μέσα. Τροπαλός ο σιδερωτάς. Λέγε λοιπόν τι είδες, γιατί θα γίνει εδώ μέσα φωνικό. Μα δεν λέγεται, κύριε συνταγματάρχα. Λέγε. Αφού επιμένετε, τη φύλαγε στον δρόμο. Πώς, πού, τι. Ναι. Τη φίλησε. Αυτό δεν μου το είπε εμένα.
Τώρα θα δει. Αν είναι αλήθεια αυτό που λες, Μένιο, θα τον σκοτώσω. Τη σύχασε, Δήμο μου. Παναγία μου, τι συμφορά μας βρήκε. Τώρα θα φύγω για την Αυστραλία. Ώστε ετόνισε να τη φιλίζει και δεν τον χαστοκίσει. Τέτοιο πράγμα δεν είδα, κύριε Συνταγματάρχη. Τέτοιο πράγμα δεν είδα. Να τον χαστοκίσει. Κύριε Συνταγματάρχη, εγώ να πηγαίνω, έχω και το μαγαζί ανοιχτό. Όχι, θα κάτσε εδώ, σε χρειάζομαι για μάτυρα. Έχω τα σίδερα. Σε χρειάζομαι για μάτυρα. Θα καεί κατά κάτσε. Σου του να δει την τιμωρία σου. Μάλιστα. Ώστε εγκλέζικα, και ολοράει. Θα το εξακριβώσουμε κι αυτό. Κλάψε με, μάνα εμένα, κλάψε με. Κι ας τους αυτούς. Θα τα δούμε τώρα. Νι, γόνι, γόνι. Συν, γάμπα, γάμπα. Just a moment, please. Φουτ, το πόδι, το πόδι. Oh, it's terrible. Sharp. Yes, I am Professor Arthur Lelekas. Εδώ, συνταγματάρης Καραδίμος. Ναι, θέλω να σας ρωτήσω κάτι σχετικά με την κόρη. Yes. Oh, welcome, Mr. Συνταγματάρχης. Welcome, καλώς ήρθατε. Λείπατε στην Ξάνθη, ναι. Yes, yes. Ναι, έτσι μας είπε η κόρη σας. Ναι, ότι λείπατε γι' αυτό, άλλωστε δεν ήρθε και 20 μέρες στο μάθημα. Ναι. Ναι, εγώ για να είμαι εντάξει, τηλεφώνησα και στην αδελφή μου. Θα ήξερε και η αδελφή μου. Α, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Για άλλα εδώ, Αυστραλία. Τα ήξερες όλα, υποκρίτρια, και δεν μου πες τίποτα. Δήμο, θα σου εξηγήσω. Αχ, δεν αισθάνομαι καλά. Θα ξεραθώ. Δεσποινείς. Με πιάνεις εσύ, σιδερωτά. Σε ζηματάω, Αφήστε τη, άστα, εσύ δεν γλιτώνεις με τέτοια. Ούτε εσύ, ούτε η κόρη μου. Όσο για τον άλλον, μόλις μπει μέσα, θα τον σκίσω. Κύριε Συνταγματάρχα, τα σέρνου μου. Αγώνας μεγάλος έγινε, μάλιστα εκεί πέρα με τα φορτηγά, με τον κόσμο. Τι λέω, ρε, δεν μας στρατιωτικό λέω και δεν το παίρνουμε. Τα στρατά θα ξεφρουτηθούν, ορίστε μας. Τι συμβαίνει. Αμάν, Μαριό. Ρε, Μαριό. Μαριό, σου μιλάω, ρε, Μένιο, η Μαριό είναι. Τι συμβαίνει, μα τι έχουμε μνημόσυνο. Τι συμβαίνει, κύριε Συνταγματάρχα. Ωστε έτσι, Τι έτσι. Εκκλέσικα. Ωραία. Οκ. Μάλιστα, κύριε Συνταγματάρχα. Πώς. Ροδότη. Με συγχωρείτε, δεν αντελείπει την υπόθεση. Σου εμπιστεύτηκα κάτι και το πρόδωσες. Δεν φταίω εγώ, η καλή μου η καρδιά, κύριε Συνταγματάρχα μου. Αλλά έννοια σου, η προδότη πεθαίνει. Κύριε Συνταγματάρχα, με συγχωρείτε, πώς μπορεί να γίνει μια εξαίρεση να μην απειθάνω εγώ, καθώς εγώ δεν φταίω καθόλου καψερός. Δεν φταίσαι. Και ποιος θέλει. Με συγχωρείτε, κύριε Συνταγματάρχα, ποιος φταίει. Φταίει ο έρωτας, ο οποίος είναι ο ασπασμός των αγγέλων προς τα κάστρα. Νομίζω. Με συγχωρείτε. Εσύ, Μαριό, τι θες εδώ, δεν μιλάς. Μην μου λες, σε παρακαλώ. Ορίστε, πες μου τι συμβαίνει εδώ. Αν δεν βρε, παράτα μας από εδώ. Δεν μπορείς, εσύ κάτι είπατε εδώ πέρα και δεν το ξέρω εγώ, δηλαδή. Με καλέθηκες στην εμπιστοσύνη. Γεια σας, κύριε Συνταγματάρχα. Με συγχωρείτε, δηλαδή. Με συγχωρείτε. Αν μπορεί να με δικάσετε χωρίς να απολογηθώ. Απολογήσω. Εδώ πέρα κοπέλα με παρακάλαγε, κύριε Συνταγματάρχα. Μην τη κάνω το χατήρι, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Βεβαίως με παρακάλεγε. Δεν έχει άλλο ολόκληρο φαρμακείο κατάπιεση. Κύριε Συνταγματάρχα, με συγχωρείτε. Μπορώ να ρωτήσω. Εσύ, Μαριό, τι θες εδώ, παιδί μου. Άφησε με ήσυχη. Μου είπα κάτι κρύβεται εσείς. Δεν μπορεί, κάτι με κρύβεται. Κύριε Συνταγματάρχα, μία και μόνη ερώτηση. Έχει το δικαίωμα η κοπέλα να αγαπήσει ή δεν έχει. Για να είμαστε και σωστοί, μην λέμε και ότι θέλουμε δηλαδή. Είστε κοιτάτε που ομολογεί. Ομολογεί. Τι ομολογώ, κύριε Σταματάρχα, δεν ομολογώ τίποτα, κύριε Σταματάρχα, τι ομολογώ. Θα σε πνίξω, μα γεια σα. Γιατί με πνίξει, δηλαδή. Κύριε Σταματάρχα, αδερφέ. Είμαι. Αδερφέ, αδερφέ. Θα γίνουμε ρεζίλ στη γειτονιά. Αυτή θα είναι. Ο Ιησούς Χριστός, Νικάλη. Θα τους σκοτώσω και τους δύο. Ψυχραιμία, κύριε Συνταγματάρχα. Σας παρακαλώ. Ψυχραιμία. Ο Μιχαλιός. Ψυχραιμία, κύριε Συνταγματάρχα. Παναγία μου, κύριε Συνταγματάρχα. Αγαπά. Καλησπέρα σας. Καλώς ήταν. Συμπληρώθηκε το καρέ. Να δω τον κύριο Συνταγματάρχη. Αμάν, έλα κύριε Λοχαγιά να με σώσεις, έλα. Έλα κύριε Λοχαγιά μου, τι να συμβαίνει εδώ πέρα. Αφήστε με να το πνίξω. Ηρεμήστε κύριε Συνταγματάρχα, σας παρακαλώ. Τώρα μόλις κύριε Συνταγματάρχα. Τι συμβαίνει. Τι να συμβαίνει, σας βλέπω μακαρίτη κύριε Λοχαγιά, μολυθείτε, ναι. Τα κάποια μου Μαριά. Θέλετε να σας βοηθήσω κύριε Συνταγματάρχα. Τι συμβαίνει. Έναν προδότη με στο σπίτι μου τάσκο. Ποιον. Μου ξεμοιάζει την κόρη μου. Ποιος. Αυτός. Ποιος είναι ο ποιος εγώ. Σκασμός. Τώρα μην λέμε ότι δεν είναι ο Συνταγματάρχα. Γιατί κύριε Συνταγματάρχα.
Τι μιλάς! Α, για μένα λέγει τόση ώρα. Αν τώρα που γίνηκαν έτσι τα πράγματα, για στα κάτι, γιατί έχω κι εγώ τώρα μάρτυρο Τιμωθώος. Πάρ' τον από τον Ελλήνο! Είχε την τόλμη να φιλήσει την κόρη μου μέσα στον δρόμο! Τι έκανε, λέει. Σιγά, όχι τι έκανε, λέει. Τώρα μην ζητάμε και τα ρέστα. Εσείς δεν μου άπατε να τη φιλήσω τότε που φύγατε για την Καλαμάτα. Κύριε Συνταγματάρχα μου, εγώ να πηγαίνω γιατί με περιμένουν εκεί. Σε πα, σιγά, πού να πηγαίνεις. Εσύ δεν πει κανένας από εδώ. Θα καθίσετε όλοι εδώ τώρα που σας πέτυχα, σας δικάσω όλους εδώ πέρα. Για... Θα δικαστείτε όλοι, θα πειθάνετε. Θα μιλήσω εγώ. Με συγχωρείτε, κύριε Συνταγματάρχα. Α, ακού, λέει, στα καλά του καθομένου, δηλαδή εγώ τώρα θα βρεθώ και ένοχος. Αυτό μας έλειπε. Με συγχωρείτε, με πνίγει το δίκιο. Δεν μιλάνε τα γαλόνια, κύριε Συνταγματάρχα. Σας ζητώ συγγνώμη. Αλλά εμένα με πνίγει το δίκιο. Και το δίκιο μου θα του βρω. Θα του βρω. Να κοινοκριτία. Καλά. Ναι, καλά. Τι συμβαίνει, έλα και εσύ εδώ πέρα τώρα, έλα τώρα που μαζευτήκαμε όλοι. Έτσι όπως είμαστε όλοι, θα δικαστούμε όλοι μαζί τώρα. Έλα, δίκα λόγια. Με συγχωρείτε, κύριε Σταγματάρχα, αλλά τώρα μιλάει η θεία δικαιοσύνη, η οποία δικαιοσύνη δεν εξετάζει γαλόνια. Τα γαλόνια σας τα σέβομαι και τα εκτιμάω. Αλλά όμως έχω δίκιο. Και επειδή έχω δίκιο. Άσε με από εκεί πέρα, θα μου πεις, με παρακαλάς. Έχω δίκιο. Μιχάλη, για σιγά, πολλά μας τα λες. Τι σιγά. Κατηγορείται εδώ πέρα ο Μιχάλης, ο Καραμιχάλης, ότι είναι ένοχος, ενώ είναι ο μόνος αθώος, ως λευκή περιστερά. Περιστεράκι το παιδί. Και ρωτώ τον κύριο Συνταγματάρχη, έχει δεν έχει δικαίωμα η κόρη του να αγαπήσει, α, ναι ή όχι. Ναι, αλλά όχι τα μούτρα σου. Ερώτησα αν έχει το δικαίωμα, ναι ή όχι. Ναι ή ου. Ου λοιπόν ή ναι. Απαντάω εγώ. Δεν χρειάζεται να μου απαντήσεις εσείς, κύριε Συνταγματάρχη. Έχει δικαίωμα να αγαπήσει. Κορίτσι είναι. Και έχει καρδιά. Δεν έχει καρμπερατούρ μέσα. Βρήκε τον άνθρωπο της καρδιάς και τον αγάπη. Σταμάτα, Μιχαλιό. Δεν είπαμε σταμάτα και σταμάτα. Εδώ πέρα δεν μιλάμε για τα γαλόνια. Είπαμε μιλάτε και ουζίν. Με πλήγει το δίκιο και θα μιλήσω. Σταμάτα, σου είπα. Επειδή ξαναεπιμένεις, σταματάω τώρα. Κύριε Συνταγματάρχα, ο Μιχαλιός δεν φταίει σε τίποτα. Ο μόνος ένοχος είμαι εγώ. Τάσο μου. Ου. Είπα κι εγώ. Και πριν ακούσετε κι άλλα, κύριε Συνταγματάρχα, το Μιχαλιό, σας λέω πως όλα είναι αλήθεια. Και λαμβάνω την τιμή να ζητήσω τη χείρα της κόρης σας. Μαριάζει, χάπια! Λυπάμαι που δεν βρήκα την κατάλληλη στιγμή για τόσο σοβαρή συζήτηση, αλλά δεν μπορούσα να αφήσω να τιμωρηθεί ένας καλός άνθρωπος. Ένας στρατιώτης που βοήθησε τόσο πολύ στην ευτυχία μου. Βοήθησε! Μαριάζει, τα χάπια! Ολόκληρη φαρμακαποθήκη πήρες. Και εσύ, τι λες για όλα αυτά, ρε λεβεντόπεδο. Κύριε Συνταγματάρχα μου, τι να σας πω, ανακατευθήκαν τα πράγματα δηλαδή. Πολύ ανακατευθήκαν. Αλλιώς ξεκινήσαν, αλλιώς γίνανε. Εγώ τα έχω χάσει δηλαδή. Τι να σας πω. Ξέρω τι να πω. Και σένα που σου είπα να με βοηθήσεις και βοήθησες άλλον, ε! Καλά, βρε παιδάκι. Εσύ αφού ξέρεις ότι σε συμπαθώ τόσο πολύ, γιατί δεν ήθελες να μου τη ζητήσεις εμένα. Υπήρχε λόγος, πατέρα. Ένας λόγος που άμα το μάθεις θα σε κάνει να τον εκτιμήσεις ακόμα περισσότερο. Έπρεπε να αποκαταστήσω πρώτα την αδελφή μου, κύριε Συνταγματάρχα. Ήταν ευχή της μητέρα. Γι' αυτό πήγε στην Καλαμάτα. Την αραβώνιασε με ένα πολύ καλό παλικάρι. Αλήθεια, Τάσο. Μπράβο. Είδατε, κύριε Συνταγματάρχα, τι κάνουν για τις αδερφές τους. Τις πρώιμες, όχι τις ζητεμένες. Άντε, ποιος σου δώσε παιδί μου τόσα δικαιώματα σε έναν, για όνομα του Θεού. Κύριε Συνταγματάρχα, μου επιτρέπετε. Ναι. Επειδή τέλος πάντων έλαβα μέρος κι εγώ σε αυτήν την ερωτική μάχη, ναι, την οποία τακτοποίησα εγώ, ναι, νομίζω ότι μπορώ να δώσω ένα μικρό δικαίωμα, όχι βέβαια στον κύριο Λοκαγόμη. Και εσύ νομίζω ότι θα είσαι τιμόρτο για αυτό που έκανες. Α, με τιμωρήσετε κιόλα. Βεβαίως. Μπράβο. Εάν δηλαδή βοήθησε και αποκατηστά την κόρη σας, θα με βοηθήσει κιόλα. Δεν το νομίζω. Δεν το νομίζω δηλαδή για πρέπον. Απρέπον. Όπως νομίζετε εσείς. Αξιγούμε. Άλλο εσείς το θέτε, άλλο το. Για μένα, ουδημία σύνδεξης. Μόνο εμένα δεν με σκέφτηκε κανείς. Εάν δεν μας το έπες, αν μας το έλεγες νωρίτερα, κάτι θα κάναμε και για σας. Νομίζω. Επί της πόρτας εγώ. Εγώ θα τακτοποιώ, αλλά μη σας νοιάζει. Α, καλώς τα δεχτήκαμε. Περάστε. Ω, με συγχωρείτε. Καλησπέρα σας. Μένιο μου δεν θα ερχόμουν, αλλά σε ζητούν κάτι πελάτες από το μαγαζί. Έφτασα χρυσό μου, έφτασα. Δεν το πήρα καλά, χρυσό μου. Ναι, ναι, χρυσό μου. Α, το φίλα, το συνείδησε. Αυτό το έκανε κι εγώ. Και αυτό εγώ. Κύριε Συνταγματάρχα, καληνύχτα σας. Με συγχωρείτε για την φασαρία που σας έφερα, αλλά να που βγήκε σε καλό για όλους μας, ε. Σιγά. Πού να φύγεις, σιγά. Ένα φίλο. Όχι επειδή τακτοποιήθηκε εσύ θα φύγεις, εδώ έχουμε κι άλλα ζητήματα. Τι ζητήματα. Ατομικής κρίσης. Τακτοποιήσουμε και τα ατομικά μας. Νομίζω. Και έπειτα να ρωτήσω και την μαντάμ λέω. Εσπινής, ρε. Εσπινής, Μαριάνθη. Είσαστε τώρα που τακτοποιείται ο κόσμος έτοιμη για Αυστραλία, όπως λέγατε. Ποια Αυστραλία, καλέ. Τώρα ποια Αυστραλία, δεν πάω. Τα παιδιά που θα μου σάξουνε, ποιος θα τα μεγαλώσει.
Που εσύ, μουσίτσα, μην μου σκάσει χαμόγελα, δεν την αγλιτώνεις. Θα σε τιμωρήσω οπωσδήποτε γιατί δεν έχεις εμπιστοσύνη στο Μιχαλιό του Λιβέντη. Το σου λέω μόνο. Κι άκου. Κύριε Συνταγματάρχα, παρακαλώ να με τιμωρήσετε αυστηρότατα. Αυστηρότατα! Δεν είναι ανάγκη να ζητήσεις τιμωρία σου, την έχω αποφασίσει. Μπα. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή το ορφανό αυτό κορίτσι είναι υπό την προστασία μου. Μπα. Σας ευχαριστώ, κύριε Συνταγματάρχα μου. Μπα. Και σου επιβάλλω την εξής ποινή. Ποια, κύριε Συνταγματάρχα? Μόλις ακολουθείς, θα την παντρευτείς αμέσως. Και κουμπάρος εγώ. Γεια σιγά. Είπαμε να τιμωρηθούμε. Αλλά όχι, σοβιατισμά, κουμπάρε.